Άιντε καλημέρα, αδέρφια, καλημέρα, καλημέρα. Πού είναι τα ποντίκια, πού είναι, φύγανε εδώ πέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλό καλοκαίρι. Τι όμορφη μέρα για επιτυχία. Τι όμορφη μέρα. Πόσο όμορφη είναι η μέρα όταν το φως της είναι αναμένο, ρε παιδιά. Πόσο όμορφη είναι η μέρα, ειλικρινά, πραγματικά. Τι έχει εδώ, ρε παιδιά, τι γίνεται. Αυτά μαζεμένα από τον Κωστή μηνύματα. Καλημερίζω, Κωστή Τσαζαρό. Ρε Κωστή, τι έγινε, τι έχεις, δεν έχεις τα μηνύματα σήμερα, τι έγινε εδώ πέρα. Τώρα βγήκα. Πολλά μηνύματα σε σένα, σε μένα εδώ πέρα μέσα. Πω, πω, τι γίνεται. Καλημέρα, καλημέρα. Τι Καλλικράτεια, τι Καλιφόρνια, η εκπομπή με λάδια και με αλάτια. Γιατί δεν βλέπω καμία τρόικα. Και σήμερα πάω μονόικα. Και σήμερα ξεκινώ με τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Χρήστατου Τσαλτίδη, ειδικά στη μητέρα του, ξαδερφό του, για την απώλεια του πατέρα του. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Εννοείται, δεν πιστεύω να περίμενε κανείς να είναι σήμερα εδώ ο Χρήσανθος, ο οποίος μου είπε χθες, όταν πήρα τηλέφωνο για να τον συλληπιθώ, ότι αύριο θα είναι εδώ. Του λέω σίγουρα μπορείς και τα λοιπά, εννοείται δεν θα. Ποιος θα πει το παραμικρό, ας πούμε, αν δεν είσαι, μου λέει όχι, την Πέμπτη λέει θα είμαι. Την Πέμπτη θα είμαι. Αύριο επίσης μου το υποσχέθηκε, θα είναι εδώ και χθες στον αέρα σας το υποσχέθηκε, ό,τι και να γίνει απόψε. Ό,τι και να συμβεί απόψε στο στάδιο της Τούμπας, το υποσχέθηκε ότι θα είναι εδώ ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλας. Για σήμερα είναι εδώ ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης για ένα ακόμη πρωινό Τετάρτης στις επάλξεις στο μετερίζι του Λίμπερου. Έτσι, είναι εδώ ο Σωτήρης για να κάνει τα μαγικά του στα Dex και την κονσόλα του Λίμπερου της καρδιάς σου. Είμαι ο Μάριος Ασλαμής, χαμήνη του Ρώμου Ζερκίδας, γητευτής των αγριεμένων ραδιοκυμάτων, αθεράπευτος νοσταργός της επίπλαστης ευμάρειας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλό καλοκαίρι. Σε παραδέχομαι. Σωτήρη, σε παραδέχομαι. Τέλος αυτό. Μόνο αυτό έχω να πω. Δεν κάνω πλάκα. Όταν λέω έχουμε διαγωνισμάρες, έχουμε διαγωνισμάρες. Επικοινωνία προς το παρόν, μόνο SMS-ική. Ίσως να κάνουμε μία μαγιά σήμερα, να ανοίξουμε γραμμές μετά το πρώτο break. Γιατί η μέρα είναι πολύ ιδιαίτερη. Ίσως. Δεν το γνωρίζουμε αυτό, θα δούμε. Προς το παρόν η επικοινωνία μαζί μας μόνο SMS-ική. FM κενό μήνυμα αποστολή στο 54526. Να δώσω τώρα διαγωνισμούς. Να δώσω, γιατί σιγά σιγά πρέπει να μαζευτήκατε από το ραδιογύρο, από το ραδιοφωνό. Γιατί όσο πάνω στην αλλαγή είναι οι διαφημίσεις. Πολύ το κάνω κι εγώ. Και χθες το έκανα. Άκουγα άλλο ραδιόφωνο. Πάει σε break ο Ζαγόρας. Κατευθείαν πήγα σε ένα ραδιόφωνο μουσικό. Κατευθείαν. Μετά το υπολόγισα, δεν ξαναγύρισα πάλι διαφημίσεις, ξαναγύρισα. Όταν επιστρέψει στο Λίμπερο, είχε ξεκινήσει ο Γιώργος Ζαγόρας, τον οποίο καλημερίζω. Ο οποίος βέβαια Γιώργος Ζαγόρας δεν θα μπορούσε να κάνει το μοιραίο λάθος να μην βάλει την μεγάλη στιγμή που ζήσαμε χθες. Σωτήρη Δασκαλάκη, έχεις χάσει, βάλ' το να το ακούσεις. Είχαμε μία καταπληκτική σύγκρουση για περίπου 2,5 λεπτά στον αέρα. Ήτανε η κυρία Εύη, φανατική οπαδός του ΠΑΟΚ, και η κυρία Φωτεινή, φανατική οπαδός του Άρη, από την Περαία της Θεσσαλονίκης. Η κυρία Εύη εδώ από τη Θεσσαλονίκη, νομίζω το κέντρο είναι, και έγινε σοου. Δηλαδή, το πώς με σταμάτησαν χθες, το τι μου είπανε, δεν λέγεται. Δηλαδή, το άκουσα και αυτό, δώστες εκπομπή. Δηλαδή, εκπομπή κυρία Φωτεινή και κυρία Εύη. Καλά, να το ακούσω και αυτό, ζω. Δεν τίθε θέμα, τα παρατάω όλα κανονικά. Πολύ, πολύ ωραία παρουσία και οι δύο. Πραγματικά, μας χάρισαν μια υπέροχη στιγμή για το ξεκίνημα της χρονιάς. Είναι αυτό. Όταν είναι ομάδες της πόλης πάνω, δηλαδή χθες αυτό που έγινε εδώ ήταν καταπληκτικό. Προέκυψε τρελή κόντρα, όχι κόντρα. Πολύ έντονη παρουσία του Άρη, ακόμη και διαστόματος οπαδών του ΠΑΟΚ. Και μόνο που ο Άρης ξεκίνησε πάλι πρώτη εθνική και έκανε το μεγάλο διπλό στη Λαμία. Το 0-3 το βράδυ της Δευτέρας. Δηλαδή, αυτά είναι ρε παιδί μου, τέλος. Δεν είναι. Αυτή είναι η ζωή, ας πούμε. Έτσι, αυτή είναι η ζωή. Λοιπόν, το παλικάρι με τι, μετά F2 έφυγε ο πιλότος. Αν δεν κάνω λάθος. Μετά F2 back eye. Το παλικάρι, Θεός χωρέσ' τον. Δηλαδή, εδώ δεν, τι να πεις, δεν έχεις λόγια. Δεν έχεις λόγια. Ακούγονται όλα ελαφριά και ψεύτικα. Τώρα ο πόνος των δικών του, της οικογένειας του, των γονιών του, τον. Διαγωνισμούς. Δώστε λίγη προσοχή για να κερδίσετε χρόνο. Ξεκινάω με αυτούς και μετά πάω στους χορηγούς μας. 10ο Street Mode Festival. Ξεκινάει αύριο, όχι απλά το μουσικό γεγονός του καλοκαιριού για την Θεσσαλονίκη
της μιζέριας, της φτώχειας, της κρίσης, αλλά για μένα το μουσικό γεγονός της πόλης για τη χρονιά όλη. Έτσι, για όλη τη χρονιά. Ξεκινάει αύριο Πέμπτη, φέτος για πρώτη φορά θα κρατήσει 4 μέρες, φέτος για πρώτη φορά έχει παραπάνω σκηνή, έχει 6 σκηνές, μέχρι πέρυσι είχε 5 αν θυμάμαι καλά. 3 μονές προσκλήσεις για την αυριανή πρώτη μέρα του 10ου Street Mod Festival, του επετειακού Street Mod Festival, με 800 ονόματα, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, Fix Open Air Multiplex. Θα διαβάσω και αργότερα από κάποια από τα ονόματα, αρκεί να αναφέρω την αυριανή ημέρα, New Model Army, δεν σχολιάζω, τεράστια μπάντα, Dubbing Corporation, Herbalizer South System, Γιάννης Αγγελάκας και 100 βαθμοί Κελσίου, Thousand Mods, λατρεμένοι, αγαπημένοι, τεράστιοι, γκαζάτοι, Bad Movies, με τον Γιώργο πλέον να μένει μόνιμα στο Βερολίνο, αλλά να κρατάει ενωμένους Bad Movies και να δίνει λάτια. Sleeping Pillow, τεράστια μπαντάρα, δεν σχολιάζω, Κόζα Μόστρα, η μπαντάρα του Social Waste, Εισβολέα and the Tets, Τζαμάλ, Κακό Συναπάντημα, έχει πράγμα. Ξεκινάει στις 6.30 ώρα η αυριανή ημέρα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Αγαπημένη Overpower, καλημέρα Αλέξη, καλημέρα. Καλημέρα παιχταρά μου, καλά είσαι. Overpower, Αλέξη, τι γίνεται. Συντή το αγοράζω, σας υμνώ, σας παρουσιάζω. Ωραία, μπράβο. Δημοσιογράφος αγοράζει τα συντιά σας, σας υμνεί, σας παρουσιάζει, δίνει προσκλήσεις, αυτά. Δηλαδή, εσείς τι κάνετε, δεν κατάλαβα. Μου στέλνουν demo η Metallica και η Korn και η Slipknot, μου στέλνουν demo από τις ΗΠΑ. Λένε του Μάριο Ασλαμάς. Έχει τύχει να δει ο Σωτήρης. Μου λέει, τι είναι αυτό, ρε, εσύ. Λέω από τους Korn. Λέει, τι λες εσύ, έπαθε πλάκα. Και δεν μας στέλνουν οι μπάντες από εδώ πέρα. Δεν πειράζει. Εμείς την κάναμε τη δουλειά μας. Είμαστε τίμοι, είμαστε παλικάρια. 3 μονές προσκλήσεις για το 10ο Street Mod Festival. 5 διπλές προσκλήσεις για μια παραστασάρα, πραγματικά παραστασάρα, Αντιγόνη του Σοφοκλή, ένα από τα μεγαλύτερα hits του Σοφοκλή, η Αντιγόνη, απόψε στο θέατρο Δάσους, με τον Εμίλιο Χιλάκη, την Αθηνά Μαξίμου και τον Μιχάλη Σαράντι. Α, διορθώσω εδώ πέρα ένα λαθάκι που έκανα, ωραία, και είμαστε εντάξει. Λοιπόν, προσέξτε μηνυματάκι τώρα στα καπάκια μετά του Μιχάλη. Είναι μήνυμα από τον 880. Αριανάρα, Αλεξάνδρεια, Σούπερ 3, σε λέω ήρθαμε Φάλες. Sorry, το Φάλες τι είναι, χωριό από εκεί. Αριανάρα, Αλεξάνδρεια, Σούπερ 3, σε λέω ήρθαμε Φάλες. Φάλες ή Φαλές, ζητώ συγγνώμη, αδερφέ 880, αν θέλεις, διευκρίνησε κάτι, δεν ξέρω, και από την περιοχή, από του Γιδά, έτσι. Από του Γιδά, ναι, από του Γιδά, να είστε καλά ρε παιδιά, ναι, ήρθατε και έγινε χαμόστες. Στα καπάκια τώρα, δώστε λίγη προσοχή. Σωτήρη, κλείσε την μουσική. Πάμε λίγο χωρίς μουσική, παλικάρι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιος σε άκουγε έτσι και έπαιρνε τέτοιο πέναλτι ο ΠΑΟΚ? Λέει ο θαλαμοφύλακας, ο παδός του ΠΑΟΚ, λατρεμένος από τα SMS-κά το τεμ της εκπομπής, δεν το σχολιάζω, από τη μέρα που ήρθα στο Λίμπερο, που ήρθα εδώ πέρα και με βρήκε, μετά ήρθε ο Σωτήρης. Όχι, ήταν ανάποδα αυτό, ναι. Σωτήρη, συνέχεια ξεχνάω ότι ήσουν εδώ εσύ. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Ενώ... Γιατί ήμουν, λέει, πρωί. Γιατί εμείς τι κάναμε, Α, δεν ήσουν πρωί. Ναι, ναι, ρε φίλε. Είναι σαν εικόνα, ναι. Το Μάνο είχαμε συνέχεια. Ναι. Πρέπει να έχουμε κάνει 800 πρωινά με το Μάνο. Με σένα πρέπει να κάναμε 2-3. Το πολύ 2-3. Ναι. Και κανένα δυο με άλλα παιδιά. Με το 2-3 με το Βασίλη, κάτι, ναι. Αυτά. Με το Μάνο βασικά. Όχι. Όχι, ρε, πιο τρελώσε. Καβάδια, ρε φίλε. Ναι, εντάξει, βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, ο θαλαμοφύλακας, αν δεν κάνω λάθος, SMS-κά, έχει να εμφανιστεί από τα τέλη του Μάη. Αν θυμάμαι καλά, τελευταίο μήνυμα, άντε να είναι πρώτη εβδομάδα Ιούνι. Εμφανίζεται τώρα, επαναλαμβάνω το μήνυμά του. Ποιος σε άκουγε έτσι και έπαιρνε τέτοιο πέναλτι ο ΠΑΟΚ? Εννοεί βέβαια για το πενάλτ το οποίο παίρνει εψέ η ΑΕΚ. Το οποίο ξεκάθαρα το κατατάσσω στην κατηγορία ουρακοτάκος. Δηλαδή είναι από τα πενάλτ που συχαίνομαι. Ποιος με άκουγε, καλημέρα Τζόνι. Μ' ακούς και τώρα. Κατηγορία ουρακοτάκος. Απλά μην το πας ότι δεν μπορώ να εστιάσω εγώ εδώ τώρα σήμερα επί 2 ώρες στον πενάλτ της ΑΕΚ. Γιατί πάρα πολύ απλά... Το κοινό μου κυρίως δεν είναι οι ΑΕΚτσίδες. Είναι
Όχι, δεν είναι. Είναι. Και καλημερίζω όλους τους φίλους της ΑΕΚ που με ακούν και με στηρίζουν, έτσι. Προς Θεού. Που μας ακούν και μας στηρίζουν. Γενικά το Λίμπερο. Χθες, αν δεν κάνω λάθος, στους Αγόρα βγήκανε πάλι σε μισή ώρα 2-3 αεξίδες. Προχθές άκουσα 4 αεξίδες στους Αγόρα. Το βράδυ, προχθές την νυχτερινή του, 3 αεξίδες πάλι μέσα σε 40 λεπτά. Δεν τίθε θέμα και μας τιμά αυτό. Όπως μας τιμά και το ότι μας ακούνε ακροατές από τα νησιά, από την Πελοπόννησο, που μπορεί πολύ, πολύ άνετα να ακούσουν ραδιόφωνα της Αθήνας ή το κρατικό αθλητικό ραδιόφωνο. Που πιάνει πολύ εύκολα, που αυτά κτλ. Α, κουφάλες Μάριε, με το καλό να ανέβουν και τα αδέρφια μας οι σατανόγριες. Έρχεται ο 880, συγγνώμη, εγώ δεν κατάλαβα αυτό που λέω, πρέπει να είναι κανένα τοπονύμιο, κανένα χωριό από εκεί γύρω. Φάλες που δεν ξέρω. Κουφάλες, λέει Μάριε, εννοώ, με το καλό να ανέβουν και τα αδέρφια μας οι σατανόγριες. Έτσι, ο Αριανός, ο 880, λογικό είναι να θεωρεί αδέρφια του του Ηρακλειδής. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης από τι γεννήθηκε, από τα σπλάχνα του Ηρακλέους. Έτσι, το 1914. Και θα ζητούσα από τον Νικολά Ντιγκινή, που έκανε συγκλονιστικό πανηγυρισμό, νομίζω ότι είναι ο πλέον εμβληματικός πανηγυρισμός στην ιστορία του Άρεως. Το είδες, Σωτήρη? Δεν το είδες? Έμαθες τι έκανε? Σκοράριο Ντιγκινή, 0-1, στη Λαμία. Εντάξει, παικταρά στον πάμο τα χέρια τον Ντιγκινή. Ουρλιάζω τον Πανθρακικό. Με μιλούσα εγώ, όχι τώρα προς τον Άρη. Ούτε στον Ατρόμητο το περίμενα να πάει για να πω ότι είναι παικταρά. Πηγαίνει, ξαπλώνει πάνω στη γραμμή του γκολ, κοντά στο σημείο του κόρνερ, μπροστά στο παδό του Άρη. Το πόδι, το δεξί, τεντωμένο, απλωμένο, κάθεται πιάνοντας το αριστερό του γόνατο. Έτσι. Δηλαδή τι, κατάλαβες? Το έμβλημα του Άρη. Το σήμα του Άρη. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Βαθιά υπόκληση στον Νικολά Ντιγκινή. Αν με ακούει τώρα, να το πω και στα γαλλικά. Deep υποκλέσεων του. Πώς είναι, δεν ξέρω γαλλικά, ρε. Ενώ ήμουν καλός. Είχα την καθηγήτρια, την κυρία Περδίου, την καθηγήτρια, μου έλεγε: χωρίς να διαβάζεις, βγάζεις 16 και 18. Αν διάβαζες, λέει, λίγο, δεν χωρίζεται, ναι. Δεν, είτε ήμουν δηλωμένο, το rock and roll μας έφαγε. Ήθελα και τα αγγλικά για να μαθαίνω τι λένε στα τραγούδια. Με φάγανε οι Black Sabbath, οι Pink Floyd, αυτά, οι Ramones, εκεί να μαθαίνω τι λένε τα αγγλικά εκεί. Θεωρούσα τα γαλλικά ότι είναι εχθρός του ροκ. Τέλος πάντων. Αυτά. Λοιπόν, νομίζω είμαστε μια χαρά. Είναι στρογγυλωμένο μισό. Θαλαμοφύλακα τοποθετήθηκα, έτσι. Μιλάμε για ουρακοτάκο. Δεν το σχολιάζω. Εγώ αυτά που τα βλέπω ντρέπομαι. Δηλαδή τώρα αυτό θα το πάρει ο Ηρακλής. Θα το δεχθώ μόνο να το πάρει ο Ηρακλής και με αυτό το πέναλτι να παίρνει πρωτάθλημα. Όχι να είναι στον δρόμο προς το πρωτάθλημα, όχι να μένουν 4 αγωνιστικές, 5, να είναι τελευταία αγωνιστική, τελευταία φάση, να το πάρει αυτό και με αυτό να πω, εντάξει ρε φίλε, τους φάξαμε, τους καθαρίσαμε, πήραμε πρωτάθλημα. Με όποιον και το κυνηγούσαμε. Από το Λεβαδιακό μέχρι τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, με αυτό το πέναλ πήραμε πρωτάθλημα, ώρα κλείσει, εντάξει. Και πάλι δεν θα νιώθω ωραία, γιατί θα μου το χτυπάνε όλοι. Εντάξει, μιλάμε για ουρακοτάκο. Αυτό. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο break να δω, δεν ξέρω αν ανοίξουμε γραμμές. Τουλάχιστον αρχή, θέλω να μπω με ένα κομμάτι συμβολικό για το μάτς του ΠΑΟΚ απόψε. Το θεωρώ εγώ, τουλάχιστον προσωπικά, το θεωρώ συμβολικό. Πέρα από το λατρεύω και εγώ και ο Σωτήρης, συμβολικό για τον ΠΑΟΚ απόψε. Οι διαγωνισμοί τρέχουνε. Παιδιά, δεν κάνω πλάκα τώρα, σοβαρά. Σοβαρά. Δεν κάνω καθόλου μα καθόλου πλάκα. Καθόλου μα καθόλου πλάκα. Έχει γεμίσει. Όσοι έχετε έρθει, ξέρετε την εικόνα. Η γραμματεία, α πούμε, Μαριλής, μπροστά της είναι το γραφείο της και απάνω μπροστά σηκώνεται κάτι σαν. Στο δίπλα, το πω αυτό, ρε παιδί μου. Το υπερυψωμένο αυτό που είναι μπροστά της, σαν. Το μπροστά μέρος του γραφείου υπερυψωμένο, ας πούμε. Και που πιάνει αρκετό μήκος και πλάτος. Δεν κάνω πλάκα. Πρέπει να θέλει ακόμη ένα κουτάκι. Ένα κουτάκι μικρό από ζαχαροπλαστείο, από ορτοποιείο και καλύφθηκε όλο. Έχει γεμίσει. Λέω, τι είναι ρε παιδί μου, το ότι θέλει να δώσει κάποιος θετική ενέργεια για να πετύχει ένα στόχο. Μας έχουν φέρει εδώ οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, έχει γεμίσει κουλουράκια, αλμυρά, γλυκά, τυροπιτάκια, κουρουδάκια, σπανακοτυροπιτάκια, στριφτά, πτυφουράκια. Ήρθε και ο Ιβάνος Σαββίδης, τώρα μόλις μπήκε, βγήκε μαζί του φωτογραφία. Ο Ιβάν Γκαντιέβιτς Σαββίδης. Δεν υπάρχει ο τύπος, να είναι καιρός με τη σύντροφό του άνθρωπος, ίδιος ο Ιβάν. Ίδιος ο Ιβάν. Λέω, τι είναι ρε παιδί μου η χαρά. Εντάξει, βλέπω ότι μπράβο ρε, ηρωίδα, μπράβο, μια συμπατριώτησά μας, Θεσσαλονικιά, η 38χρονη
Αλ Τζάτσου, να υποθέσω Αλεξάνδρα. Υποθέτω, δεν λέω γιατί αλλάζω το όνομα, μήπως είναι τίποτα Αλκμίνη, μήπως είναι τίποτα. Αλ Τζάτσου, 38 ετών, πέρασε δεύτερη στην ιατρική Θεσσαλονίκης. Μπράβο ρε τη γυναίκα, να είναι καλά. Να είναι καλά. Και στην οικογένειά της, βέβαια, η οποία προφανώς τη στήριξε, τη βοήθησε. Μπράβο, αλλά κυρίως είναι δική της προσωπική επιτυχία. Μπράβο, να είναι καλά. Να είναι καλά. Τη βλέπω τώρα σε ένα κανάλι, γυναίκα, μεγάλη παλικαριά. Ενώ κάτω βλέπω λατρεμένη Κατερίνα Παπακώστα. Μία από τις δύο, άντε τρεις, πιο όμορφες Ελληνίδες, γυναίκες του ελληνικού κοινοβουλίου. Η οποία πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, έγινε και υπουργός, αυτό δεν κατάλαβα. Κατερίνα Παπακώστα, γυναικάρα. Σωτήρη, σου αρέσει? Δεν σου αρέσει? Ναι, πεθαίνω. Ως γυναίκα, σαν πολιτικό δεν έχω ιδέα τι κάνει. Λένε ότι είναι καραμανλικιά, Είναι καραμανλικιά. Παίζει καραμανλισμός πάρα πολύ. Αυτό με τον καραμανλισμό πια. Ο Καραμαλής είναι καλά, ξέρεις, το είπα. Εμφανίστηκε, ήταν στη Λευκάδα διακοπές. Ναι, μίλησε, είπε 3-5 λέξεις. Ναι, έτρωγε 5 ώρες και είπε και γεια σας. Είναι μεγάλες στιγμές. Έγινε, έπαιξε παντού. Ζή είναι καλά. Εγώ δεν είχα ανησυχήσει. Λέω το... Στο παγκόσμιο μου είναι καλά. Λέω θα είναι κλεισμένο στο σπίτι στη Ραφίνα. Φαγητό ποδόσφαιρο. Αν τον είδα, είναι καλά. Στη Λευκάδα ο άνθρωπος με τα παιδιά του, μια χαρά. Μεγαλώσαν τα παιδιά. Μεγαλώσαν, είναι γερά. Το αγόρι πέρασε τη μαμά του κανένα δυο πόντους. Ναι, που τα έχω εικόνα τα καραμαλάκια, ρε, εσύ. Ναι. Βέβαια. Μην το κάνει. Αυριανή πρωθυπουργή, έτσι. Αυτά, έτσι πάει το πράγμα. Δεν είναι. Του Απανδρέου να είναι καλά και αυτά. Μεγαλώνουν. Αυτή είναι η αυριανή πρωθυπουργή. Δεν είναι. Στάντα. Μην είσαι. Να ξέρεις πού ημνείς. Μην είσαι κουτούρου. Κοιτάς δεξιά και αριστερά. Δηλαδή. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Δεν περιμένεις τώρα να έχουμε καμιά μέρα πρωθυπουργό Αναστασία Δασκαλάκη. Θα είναι να τα πέσουμε ξαπλώσουμε ανάσκελα όλοι. Δίνω ας πούμε 1%. Να σου πω κάτι, Σωτήρη. Αν γίνει η κόρη σου πρωθυπουργός, φίλε, χωρίς πλάκα. Γίνεται, ρε παιδί μου, να είναι το κοριτσάκι γερό. Να είναι γερό. Γίνεται υπουργός. Άστο πρωθυπουργός. Ναι, αυτό πει. Υπουργός. Αναστασία Δασκαλάκη, υπουργός. Η κόρη του Σωτήρη. Άμα αν λέω, όρεση, ο Σωτήρης. Ωραία, πόσα πρωινά του φάγαμε στη μάπα αυτά. Κόντρες, γελούσαμε, μαλώναμε, κάναμε. Τι ωραία. Θα με βολέψει κάπου, ρε φίλε. Θα με βολέψει, έτσι. Είναι το ζυκού. Αυτό, μπράβο, τέλος, παραδέχομαι. Δεν με νοιάζει το κόμμα να με βολέψει. Δεν με νοιάζει που να βγει με τους πορτοκαλί λικανθρώπους. Δεν με νοιάζει. Στο πω, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εκεί τι μαγικά θα κάνω, ρε φίλε. Τι μαγικά. Παπαδόπουλα, όχι. Ας τον Παναγιώτη. Θα έχει ταξί, έχει λιτά, τάχει. Έχει δει το μεταφορών, ρε φίλε. Πάλι πρόβλημα μου λέει, κλαίγεται. Λεφτά ανταλλακτικά θέλουμε. Κλάψα, μύρλα. Θα διαβάσω σε λίγο, θα ήταν αλητία αν δεν το έκανα, το μήνυμα του Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Μου το έστειλε γύρω στις 6 και 10. Πετάχτηκα στον ύπνο μου, σκιάχτηκα όσο να είναι εκείνη την ώρα. Λέω, τι είναι αυτό, ρε, τι έγινε. Παναγιώτης Παπαδόπουλας. Θα το διαβάσω, γιατί θα ήταν πραγματικά από τη μεριά μου αλητία αν δεν το διαβάσω. Νομίζω το μήνυμα το οποίο περικλεί τη σημερινή ημέρα για τους οπαδούς του δικεφάλου του Βορρά. Σε λίγο. Λοιπόν, καταφθάνουν πολλά μηνύματα. Ψιλοπέφτει ξύλο για το Street Mod Festival. Το βρίσκω απολύτως λογικό. Απολύτως λογικό. Δηλαδή, όταν μιλάμε τώρα ότι η αυριανή ημέρα για την οποία δίνω προσκλήσεις, δίνω τρεις μονές προσκλήσεις για την opening day του 10ου Street Mod Festival. Έχει New Model Army, Dubbing Corporation, 1000 Mods, Bad Movies, λέμε και κλέμε, η τεράστια αυτή μπαντάρα, Sleeping Pillow, καρά μπαντάρα, Κόζα Μόστρα, παλουκάρια, Γιάννης Αγγελάκας και 100 βαθμοί Κελσίου. Κάποια μέρα θα μας πει ο Γιάννης γιατί διέλυσε τους τρύπες και παίζει 15 κομμάτια τρύπες στα live του. Αυτό μας το οφείλει. Προσωπικά σε μένα το οφείλει, το χρωστάει. Έχουμε Εισβολέα και The Deads, έτσι, γιο. Έχουμε Τζαμάλ, γιο. Έχουμε Hit of P για τους hip hoppers που μας ακούνε. Έχουμε Zorro and the Buzz. Έχουμε Fair de Lance. Έχουμε... Εσύ ξέχασα. Τι αλητία έκανα. Αύριο είναι και η Θεή η Memphis. Καλημέρα. Άλκη, ξυλώστε τα όλα αύριο. Τουτούτ τον κόσμο αυτό. Ξυλώστε τα όλα αύριο. Η τεράστια μπάντα με τον φρέσκο αμερικάνικο ήχο και τον ελληνικό στίχο. Είναι η Joe Bones, οι Στονεράδες. Καλημερίζω το παλικάρι, τον κιθαρίστα, τον ταξιτζή. Είναι η Imitate Your Mother. Είναι η Core The Band. Έτσι, πολύ πράγμα. Είναι η Folk and Roll. Τρομακτική μέρα και η αυριανή. Έτσι. Τρεις μονές προσκλησούλες.
Ναι. Λοιπόν, θερμή παράκληση από Σωτήρη Δασκαλάκη, αλλά και από όλους εδώ στο Λίμπερο, όσοι φέρουν κάτι φαγόσιμο για να πάρουν εισιτήρια του ΠΑΟΚ που κέρδισαν. Μετά την μία, μην φέρουν κουλουράκια, τυροπιτάκια, γεμιστάκια, παστάκια και τέτοια, να φέρουν σουβλάκια, μπιφτεκάκια, πανσετάκια κτλ. Έτσι. Και με ρώτησε η καλή Μαριλής, η γλυκιά Μαριλής, σεμνή σήμερα, αυτό εδώ που βλέπεις λέει σήμερα, με τον Ηρακλή έχει γίνει ποτέ, ρώτησε η Μαριλής. Δηλαδή να γεμίσουμε εδώ μπροστά λέει έτσι κουτιά, φαγόσιμα, από φίλους του Ηρακλή. Το ρώτησε αυτό η Μαριλής και καλό τους φίλους του Ηρακλή να απαντήσουν, αν θέλουν. Ή τηλεφωνικά στη Μαριλής την ίδια, 2310-287-888 ή στο κινητό της 6959-852-341. Φαντάζεσαι να είναι αυτό ρε φίλε. Το είπα έτσι να είναι αυτό. Το ξέρω, το έχω περασμένο απλά. Φαντάζεσαι να είναι αυτό και να γίνει το ρημαδιό. Να τις πάρουν καμιά δεκαριά άτομα στο πρώτο λεπτό. Λοιπόν, δίνουμε 5 διπλές προσκλήσεις για την παραστασάρα Αντιγόνη του Σοφοκλή απόψε θέατρο Δάσους, ώρα 9. Συνοθετεί ο Εμίλιος Χιλάκης και ο Μανώλης Δούνιας και πρωταγωνιστούν η Αθηνά Μαξίμου, η σύντροφος του Εμίλιο Χιλάκη, ο Εμίλιος Χιλάκης και ο Μιχάλης Σαράντης. Παραστασά ρα. Και δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. FM κενό ονοματεπώνυμο, γράφεις δίπλα γυαλιά ή θέατρο ή φεστιβάλ ή και τα τρία. Αποστολή στο 54-526, επαναλαμβάνω 54-526. Σταύρο καλημέρα, Γιάννη καλημέρα, Αλεξάνδρα καλημέρα. Ο 007 λέει καλημέρα Μάριε και η Χολύπτη. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, να θυμάστε και τον Ιχολύπτη, έτσι. Ναι, δεν σχολιάζω. Εγώ τα λέτε μόνο καλημέρα, Μάριε, χαλιέμαι. Μεγάλη μέρα για ΠΑΟΚ. Γιατί για Μπενφίκα τι είναι μικρή, ρε φίλε. Δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων. Μεγάλη μέρα για ΠΑΟΚ. Παιδικό όνειρο, Μάριε, το τσαμπιόνι. Η ΑΕΚ μου υπενθυμίζει συνέχεια ότι στη ζωή κερδίζει το άδικο, ρε φίλε. Πολύ τύχη. Βάλε με για street mode. Οκ, okay, ωραία. Μπήκε. Batman, συγγνώμη, σ' αγαπάμε ακόμη, είναι η μόνιμη εποδός του. Βέβαια, εννοείται, τεράστιος Batman. Τεράστιος Batman. Είμαι Batman, τώρα ήσουν για πλάκα περασμένους ομίλους, φίλε. 007 στους ομίλους του Champions League. Λοιπόν, ΠΑΟΚ Μπενφίκα απόψε. Τι φωνή έχεις, δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό. Τι φωνή έχεις. Είχα πάρα πολύ άσχημη φωνή για τον ΠΑΟΚ, Σάββατο και Κυριακή. Δεν κάνω πλάκα σοβαρά. Για το πρώτο μάτς δεν είχα τίποτα. Δεν είχα φωνή. Επαναλαμβάνω, φωνή έτσι. Φωνή. Όχι επιθυμία. Φωνή. Έχει τύχει μάτς του Ηρακλή που είχα τρεις μέρες σερί άσχημη φωνή. Δεν είχα καλή φωνή. Τι φωνή έχεις. Τι επιθυμία έχεις εσύ που δεν είσαι οπαδός του ΠΑΟΚ. Θα μου στείλουν τώρα οπαδοί του ΠΑΟΚ. Επιθυμία. Εννοείται τώρα. Ξυπακούεται. Οι οπαδοί του Άρη, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, κυρίως αυτοί, και θα καταλάβετε γιατί, τι επιθυμία έχουν. Ακούω από το Σάββατο οπαδούς και του Άρη, αλλά κυρίως του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, να θέλουν να περάσει ο ΠΑΟΚ στους ομίλους. Για να είναι εκεί απασχολημένος, να έχει φθορά ψυχική και σωματική, πώς λέμε ρε παιδί μου, ψυχήτε και σώματι, έτσι. Να έχει τραυματισμούς, να έχει απώλειες, να έχει το μυαλό του εκεί. Εντάξει. Να έχει ψυχολογική καταστροφή. Να, ας πούμε, να πέσει με τη Γιουβέντους. Να φάει καμιά τεσσάρα εδώ μέσα. Σου λέει να μου έρθει ρε παιδί μου στο Καραϊσκάκης διαλυμένος ψυχολογικά. Ή να πάω εγώ στην Τούμπα και να είναι ο ΠΑΟΚ καταρακωμένος. Βλέπω ούκο λίγους και αριανούς μετά το 0-3 της Δευτέρας. Γιατί είπα, το είπα και χθες, το άκουσα να το ψιθυρίζουν δύο αριανοί. Ο ένας δικηγόρος. Πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα. Το άκουσα. Ψιθυρίστηκε. Ας περάσουνε, μου λέει, για να έχουνε φθορά. Έτσι. Δίνει μια μουσική ανάσα ο Σωτήρης για να κάνω ένα ακόμη σχόλιο σχετικά με τον ΠΑΟΚ σήμερα εδώ στην πόλη μας. Λοιπόν, δύο αθλητικές εφημερίδες έχει η Θεσσαλονίκη μας. Η μία σήμερα αφιερώνει
το πρωτοσέλιδό της. Από το πρωτοσέλιδό της. Το 90% στον δικέφαλο του Βορρά και το υπόλοιπο 10% στον Άρη και στον Ηρακλή. Να δω λιγάκι, είναι κάπως μοιρασμένο. Όχι, είναι 10%, ναι. Είναι 7% Άρης, 3% Ηρακλής. Έτσι, είναι 90% ΠΑΟΚ και 7% Άρης, 3% Ηρακλής. Η άλλη αφιερώνει το 70% στον ΠΑΟΚ, το 20% στον Άρη και το 10% στον Ηρακλή. Καλημέρα και καλή τύχη στη Μακεδονία μας. Λοιπόν, η ώρα είναι 11 παρά 7 πρώτα λεπτά. Ο Σωτήρης μου κλείνει τη μουσική. Διαβάζω το μήνυμα το οποίο μου έστειλε ο Παναγιώτης Παπαδόπουλας. Σήμερα τα ξημερώματα, γύρω στις 6 παρά. Και στα καπάκια με το που τελειώσω, ο Σωτήρης πατάει το start. Στο αριστερό πικάπι του Λίμπερου, της καρδιάς σου, για να φύγει ένα κομμάτι από μπάντα που αγαπάμε και ο Σωτήρης και εγώ. Το κομμάτι είναι συμβολικό, θα το καταλάβει και ο πιο βλάκας μας ακούει. Μπάντα που λατρεύουμε, λέει ο Σωτήρης. Ναι, που λατρεύουμε. Θα τη βάλω και εγώ στις δικές μου, είναι που αγαπάω ή που λατρεύω. Ναι, αυτό για ένα άλμπουμ τους λατρεύω. Είναι αυτό που λέμε, για ένα άλμπουμ τους λατρεύω, ναι. Για ένα άλμπουμ, για το πρώτο. Για το πρώτο, ναι, για το πρώτο άλμπουμ. Για τα άλλα τους αγαπάω, δεν, δηλαδή πιο πολύ με άλλες μπάντες. Ναι, αλλά αυτό εδώ είναι, ναι, ναι, ναι. Και θα καταλάβει και το συμβολισμό του κομματιού, έτσι. Για μένα δεν σχολιάζω, θα το καταλάβει και ο πιο βλάκας μας ακούει. Άσε που δεν νομίζω ότι μας ακούνε βλάκες, αυτή την εντύπωση έχω. Λοιπόν, μήνυμα Παναγιώτη Παπαδόπουλα. 21 και 55 τα κινητά κλείνουν. Για μένα κανονικά το μήνυμα σταματάει εδώ. Για μένα το μήνυμα κανονικά σταματάει εδώ. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Σωτήρης. 21 και 55 τα κινητά κλείνουν. 22 και μετά φτύσε το λαρύγγι σου μέσα στην τουμπάρα και άσε τα υπόλοιπα στο γυάλισμα των ματιών των παικτών. Θύρες 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 γίνεται επιτέλους θύρα 4, ώστε όταν γυρίσετε στα σπίτια σας και κοιταχτείτε στον καθρέφτη να έχετε ήσυχη την συνείδησή σας ότι κάνατε το χρέος σας και ανήκετε στην ιστορία. Αλλιώς λογοδοτήστε στον εαυτό σας. Νομίζω από τα μηνύματα που έχει στείλει ο Παναγιώτης με τέτοιο αντικείμενο, τέτοιο θέμα, με διαφορά το κορυφαίο, και σε λόγο και σε δομή και σε νόημα, ίσως και σε ανατριχύλα. Από μένα για τον ΠΑΟΚ και τη σημερινή ημέρα, το κομμάτι που ακολουθεί, δεν μιλάω καθόλου μες το κομμάτι, δεν διακόπτω, το κομμάτι φεύγει μέχρι να πάμε στο break. Ρωμανίστα, το μήνυμά σου θα το αφιερώσω τώρα στο δασκαλάκι. Τώρα, το μήνυμά σου. Δεν υπάρχει. Ναι ρε φίλε. Καλά, γενικά μας γράφουν τα συγκροτήματα εδώ, ναι. Τα ίδια και τα ίδια, ναι, οκ. Okay. Παιδιά, πέφτει ξύλο. Πέφτει ξύλο, κανονικά. Πέφτει ξύλο. Πλέον και για το θέατρο. Ναι, Σωτήρη, εντάξει, πάμε με το χαλί μας. Εδώ είμαστε με Σωτήρη Δασκαλάκη. Η Μαριλίζ είναι στη γραμματεία. Η οποία Μαριλίζ κάνει μαγικά αυτές τις μέρες. Δηλαδή, με το που γύρισε από την άδεια, ήταν τα μάτς του ΠΑΟΚ τα ευρωπαϊκά. Και έχει γίνει λίγο ρημαδιό εδώ πέρα και με έξτρα χορηγούς και με και με και με και με και με. Και όταν λέω έξτρα χορηγούς, φυσικά. Κοντά μας, πρώτη ώρα εκπομπής που κλείσαμε, ήταν ο Γιαβορίδης, ο Σπύρος, εμπορία και επισκευή αλουμινίου και κουφωμάτων. Έχει και μια σούπερ προσφορά ο Γιαβορίδης, πλισέ σίτα για όλες τις πόρτες, προσαρμόσιμη σε όλα τα μεγέθη, μόνο με 120 ευρώ, καλά άκουσες, μόνο με 120 ευρώ. Σπύρος Γιαβορίδης ή Γιαβορίδης Σπύρος, κάτω Τούμπα, Επταλόφου 31, τηλεφωνική επικοινωνία 23 15 53 93 10. Μπαίνουμε δεύτερη ώρα εκπομπής. Θα ανοίξουμε και γραμμές αφού πρώτα δώσω διαγωνισμούς και επαναλάβω κάποια θεματάκια κωδικοποιημένα τα οποία έχουμε στείλει για να τα κριτικάρει ο κόσμος. Για παράδειγμα, την εψεσινή πρόκριση της ΑΕΚ 1-1 ΑΕΚ Βίντι στο καλλιπλάστικο των Βουπού της Αθήνας, στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών Σπύρος Λιούις.
Έτσι, Σπύρος Λιούις, είναι γνωστό αυτό ότι είναι Λιούις και όχι Λιούις. Με το πέναλτι Ουρακοτάκο, κανονικά. Εγώ δεν έχω για όλους ό,τι βλέπω όπως το κρίνω, έτσι. Δεν. Τη Δευτέρα κάναμε θέμα για το πέναλτι που πήρε ο ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης. Σήμερα είναι με για την ΑΕΚ. Απλά όποιος θέλει, περιμένω τα σχόλιά σας. Αν διαφωνείτε, αν κάνετε. Για μένα είναι Ουρακοτάκος το πέναλτι της ΑΕΚ αυτό. Ντροπής. Δεν το σχολιάζω. Αυτός ο πυροβολισμός, αλλά Βιετνάμ και τα λοιπά. Πατάω νάρκες, ανατινάσωμαι και τα λοιπά. Σαν Αμερικάνος στη ζούγκλα του Βιετνάμ, ας πούμε. Δεν, να πω και αντίο στο Μάικλ Κέιν, ήρωα του Βιετνάμ. Τον Αμερικανό βουλευτή που έφυγε. Ήρωα του Βιετνάμ. 5 χρόνια φυλακισμένος εκεί πέρα. Κλείνει και ένας κύκλος στην πολιτική των ΗΠΑ με τον θάνατό του. Λοιπόν, οι διαγωνισμοί μας τρέχουν. Τρεις μονές προσκλησούλες για το 10ο Street Mode Festival για την αυριανή πρώτη μέρα. Εδώ να πω κάτι. Μην πάει κάποιος που κερδίσει να μπει και τις άλλες μέρες. Γιατί είχε γίνει πέρσι αυτό κάποια στιγμή. Πήγε κάποιοι και είπαν ότι ο Σλαμάς έλεγε ότι είναι για όλο το τετραήμερο, για όλο το τριήμερο πέρσι. Τώρα είναι τετραήμερο φέτος. Ξεκινάει αύριο, πάει Κυριακή. Είναι για την αυριανή μέρα, για την Πέμπτη. Έτσι. Και δίνω από σήμερα ακριβώς για να προλάβουμε να είμαστε μία μέρα μπροστά. Ή την Παρασκευή θα δώσω για Σάββατο. Ίσως και για Κυριακή. Θα δούμε. Λοιπόν, τρεις μονές για την αυριανή πρώτη μέρα του 10ου Street Mode Festival στο λιμάνι Θεσσαλονίκη, στο Fix Open Air Multiplex. 5 διπλές προσκλησούς στην Παραστασάρα, Αντιγόνη του Σοφοκλή, απόψε με Εμίλιο Σιλάκη, με Αθηνά Μαξίμου και με Μιχάλη Σαράντη, Παραστασάρα, απόψε στο θέατρο Δάσους. Χαίρομαι που βλέπω συμμετοχή και από άντρες, και καταλαβαίνετε πώς το λέω αυτό, και δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. FM και όνομα επώνυμο, δίπλα γυαλιά ή θέατρο ή φεστιβάλ και τα τρία, αποστολή στο 54526. Injection service. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να πεις back. Ένας όμως για να τα καθαρίσεις. Αυτό μου άρεσε. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Πολύ ωραίο. Πολλοί τρόποι για να πεις back. Ένας όμως για να τα καθαρίσεις. Injection service. Καθάρισε τα back του βενζινοκινητήρα σου και έτσι απλά εξοικονόμησε καύσιμο και χρήματα. Injection service. Απόλλωνος 18 στην κάτω Τούμπα, στον κήπο του Καλού και στο injectionservice.gr. Πω, τι έχει να γίνει απόψε. Στην πίτσα Mr. Gold. Από τώρα είναι έτοιμοι. Τρία άτομα έξτρα πήρανε για την απόψινή βραδιά. Δεν κάνω πλάκα, δεν κοροϊδεύω. Τρεις έξτρα υπαλλήλους πήρε ο Mr. Gold για την απόψινή βραδιά. Καταπληκτικές τιμές και άριστη ποιότητα στην πίτσα του Mr. Gold. Στις Σικές Μεσολογγίου 2. Δεν ξέρω αν στο Μεσολόγγι υπάρχει διεύθυνση Σικές. Όμως στις Σικές υπάρχει διεύθυνση Μεσολογγίου 2. Γιατί πολύ απλά οι Σικές δεν κάναν καμία έξοδο. Τι λέω ρε, θα τρελαθούμε σήμερα. Λοιπόν, Σικές, Νεάπολη, Αμπελόκηπη, Πολύχνη, Μετέωρα, Ντελιβεριά, 628-586. Να το πω μάλλον αλλιώς, γιατί βολεύει περισσότερο το άλλο. 62-85-86. Επαναλαμβάνω, Ντελιβεριά για Mr. Gold, 62-85-86. 6-6. Λοιπόν, τεράστιο μήνυμα από τον 657, ο οποίος μπαίνει στην κλήρωση για Street Mode και λέει: βάλαμε για Street Mode γιατί αν προκριθεί ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί λίγη ψυχαγωγία. Καλημερέντες, καλινουτέλες και σε σένα παλικάρι μου, να είσαι καλά. Καλημέρα Μαρία για θέατρο, καλημέρα Ελένη για θέατρο, καλημέρα Ηλία για θέατρο, καλημέρα Μάρια Άρχοντα, με χαρακτηρίζει ο Ηλίας. Κλείς τη μουσική Σωτήρη για λίγο το χαλάκι μας. Σου αφιερώνω το μήνυμα του ρομανίστα από την Δυτική Αττική, αγαπητέ Σωτήρη. Οι Guns N' Roses γύρισαν όλη την Ευρώπη, αλλά μας έγραψαν κανονικά, γιατί η επανένωση έγινε ξεκάθαρα για τα φράγκα. Μόνο σλάζρε, μια, αυτό πάλι τι είναι, κάτι στο Περιστέρι εκεί στην περιοχή, μια, οκ. Μόνο σλάζρε, μια και εσύ, μια και εγώ, εντάξει, οκ. Μόνο σλάσε, φίλε. Ρωμανίστα, να σου πω κάτι. Με τον Σλάς έχω λίγο πρόβλημα. Έχω και προσωπικά του άλμπουμ, τον παραδέχομαι, υποκλίνομαι. Δεν ξέρω. Μου τη δίνει το σγουρό μαλλί, μου τη δίνει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τον θεωρώ τον κοφίδι του ροκ. Δεν ξέρω. Ο Σάββα μια χαρά του. Σάββα, καλημέρα. Καλά, είσαι, τι κάνεις. Ο Σάββα σου πήγε κάπου, πήγε στον Άρη. Πού πήγε, στον Άρη. Ακάδημη στον Άρη, ναι. Στον Άρη τη καρδιά του.
Η Μαργαρίτα για Αντιγόνη, καλημέρα. Όλη μέρα και πάλι καλημέρα. Να σε καλά, Μαργαρίτα. Μπαίνει στην κλήρωση. Αντώνη για το θέατρο, καλημέρα. Να σε καλά. Περιμένουν γραμμές. Πάμε στο Τύρι Δασκαλάκη. Ανοίγουμε γραμμές. Ναι, 2310, 287 και 3 οκτάρια. Να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίζετε. Ζετέ, ζετέ. Καλημέρα. Γεια σου, Μάριε. Καλημέρα, κύριε Κώστα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την πρόκριση στους ομίλους του Champions League με πέναλτι Ουρακοτάκο. Το πέναλτι, επειδή αυτά τα πέναλτι τα δίνουνε. Τα δίνουνε. Στο εξωτερικό. Ναι, ναι, τα δίνουνε. Στο εξωτερικό! Όπως έδωσε με την Μπενφίκα ο διαιτητής το σπρόξιμο. Σωστό. Δεν είναι, το είπα, δεν είναι εκείνο. Εγώ δεν το δίνω εκείνο. Σε βάρος του ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι και το άλλο είναι και του... Πες το. Και αυτό με τον Αστέρα Τρίπολης το έδωσε και δεν τον έκανε ο παρατηρητής, δεν τον ζωγράφισε. Κύριε Κώστα, συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Εγώ θέλω την τοποθέτηση του κυρίου Κώστα. Το πέναλτι που δίνει σε βάρος του ΠΑΟΚ στην Πορτογαλία, το πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ χθες και το πέναλτι με τον Αστέρα Τρίπολης, εσείς θα τα δίνατε? Είναι ποδοσφαιρικά, στέκουνε, είναι πέναλτι? Θα τα δίνα και τα τρία. Και τα τρία θα δίνες. Και εγώ, ναι. Και εγώ και τα τρία. Ναι. Σου δίνω δευτερόλεπτα ακόμα. Επίσης, επίσης έχει κάτι, μια δεκάδα που δεν χάνει ποτέ το Live Sport, είχε προηγούμενα ένα περιοδικό πολύ ωραίο και έχει τις γυναίκες. Ναι. Του Χασερίδη, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Τις γυναίκες του Χασερίδη, τι είναι, πολυγαμικός, τι είναι, πόσες έχει? Ρε παιδί μου, τις έχει φωτογραφίσεις. Τις γυναίκες των ποδοσφαιριστών. Α, τις γυναίκες των ποδοσφαιριστών. Νόμιζα είπες τις γυναίκες του Χασερίδη, ακούστηκε. Και εγώ λέω τις γυναίκες των ποδοσφαιριστών. Α, ναι, γιατί είναι ανήθικο. Η κορυφαία είναι του Λιβάγια. Μοντέλο και μαμά, λέει, 14 χρόνια μεγαλύτερη από αυτόνα. Ο Λιβάγια είναι 25, αυτή είναι 39. 25, αυτή 39. Ζω για τέτοια. Ναι. Ναι, ναι. Πολύ ωραία είναι η Σουηδέζα του Χουλτ. Του Χουλτ, ναι, επίσης, την έχω δει του Χουλτ, ναι, την έχω δει του Χουλτ, ναι, ναι. Εξαιρετική είναι του Χασερίδη. Ναι. Και ναι, πολύ καλή είναι και του Χρήστου Δόνη. Του Χρήστου του Δόνη. Από αυτές που ξεχώρισα. Έχω δει αυτή που τα είχε για χρόνια τη φοιτήτρια, ο γιος του άλλος, ο μικρός. Που ήταν κόλαση, ένα μικράκι, ένα... Όχι και μικράκι, το λες μικράκι, 18 ετών. Αλλά ναι, κόλαση. Του Τάσου του Δόνη. Αλλά αυτή η Iris Raicic, που αποβλήθηκαν αδικαιολόγητα οι δύο παίκτες της ΑΕΚ, θέλουν πρόστιμο βαρύ. Ναι. Και ο Λιβάγια και ο, μετά το τέλος του αγώνος, ο Σέρβος, ξέρεις, αγαπιούνται οι Σέρβοι με τους Κροάτες. Πήγε, έβρισε φαίνεται τον Κροάτη και ο άλλος τον Κροάτη. Ποιος, ο Τσότσιτς? Μετά το τέλος του αγώνος και τον απέμπαλε. Ο Τσότσιτς? Ο Σέρβος της, της ομάδας της χθεσινής. Α, της Βίντι. Ο 35χρονος. Ναι, συγγνώμη, ο Σέρβος της Βίντι. Αυτός που χτυπούσε τα φάουλ. Μπράβο, ο Σέρβος της Βίντι. Συγγνώμη, τα πέταψε. Εντάξει, okay. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, καπεμπλήθη και ο Λιβάγια και ο άλλος. Ωραία, και οι τρεις από τρεις αγωνιστικές το λιγότερο. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Ωραία, κύριε λοιπόν, Κώστα. Έγινε. Γεια σας. Να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα. Με στη χαρά ο κύριος Κώστας. Ο Πιερικός πάει καλά. Πήρε προπονητή Λεωνίδα Μπίλη που χτίζει έναν πολύ ωραίο Πιερικό. Η ΑΕΚ πέρασε στους ομίλους μια χαρά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Γεια σου, Μάρια. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Καλό καλοκαίρι. Ποιος είσαι? Καλό καλοκαίρι. Ναι. Ακόμη, το καλοκαίρι, καλό καιρό έχει. Τι από. Ναι, εγώ και καλό καλοκαίρι. Εντάξει, ρε, ωραία μου. Θα πάει με. Ο Σεπτέμβριος λέει θα είναι καταπληκτικός, ρε. Θα είναι καλό. Ναι, το όνομά σου και η ομάδα υποστηρίζεις. Να μην ανάψουμε το. Ναι. Το τέτοιο, το φυσικό αέριο, κατάλαβε. Ναι, ναι. Ποιος είσαι και η ομάδα υποστηρίζεις? Είμαι Ανδρέας από Θεσσαλονίκη. Α, Ανδρέα, ρε, εσύ αλλάζει λίγο τη φωνή σου. Ανδρέας, ο παδός του ΠΑΟΚ από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, ήρθε η κρίσιμη μέρα. Συμφωνείς με το μήνυμα του Παναγιώτη Παπαδόπουλα? Το άκουσες προηγούμενο που διάβασα? Θύμισε μου. Άκου λίγο. 21 και 55 τα κινητά κλείνουν. Ναι, 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 συμφωνώ. Έτσι, έτσι. Χτίσε μετά τις 10 το λαρίγκι σου μέσα στην Τουμπάρα. Έτσι, μπράβο. Το άκουσα, είναι πολύ καλό. Ναι. Συμφωνώ, γιατί αυτό σημαίνει και 13ο σπέκτη. Ναι, το περίφημο αυτό, 12ο σπέκτη. 13ο σπέκτη. Συγγνώμη, 13ο είπα. Ναι, μην τους κάνεις και παραπάνω. Αν βάλει και τον Λουτσέσκου, 13ο. Ο οποίος δήλωσε, θα πεθάνουμε στο γήπεδο, ε.
Εντάξει. Αυτό το είχε πει και ο Πέλκας όταν τελείωσε το πρώτο μάτσο. Ναι. Κλεμμένα είναι αυτά, έχουν υποθεί το, από το 30 στο ποδόσφαιρο, ναι, για λέγε. Εντάξει, ναι, αυτά όλοι θα πεθάνουμε στο ΑΕΚ. Με ΑΕΚ χάρηκες θες που πέρασε η ΑΕΚ, σαν Έλληνας, χάρηκες. Αδιάφορο. Αδιάφορο, μάλιστα. Αδιάφορο, σαν ναι. Έλληνας. Ναι. Το Έλληνας να μην το δείχνουμε μόνο έξω, το δείχνουμε και μέσα. Μην ναι. Τρελαθούμε τώρα, ο Έλληνας δεν κλέβει. Ναι. Ο Έλληνας δεν κλέβει μέσα και έξω να χαρώ εγώ. Ναι. Έλα, τώρα μην τρελαθούμε τώρα, εντάξει. Ναι. Χάρηκα. Εντάξει τώρα. Κυρκός καταρχήν αδιάβαστος. Ναι. Το καλύτερο που έχει έρθει, η μεγαλύτερη χειροβομβίδα που έχει έρθει να πούμε από γυναίκα στην Ελλάδα παίκτη να πούμε είναι από του Άρη. Ένας παίκτης του Άρη που ήρθε τώρα πρόσφατα να πούμε εδώ πέρα. Α, ναι, ναι, τι, λοιπόν, ναι. Ναι. Την είδα. Αυτή να ψάχνει να... Την είδα, ναι, 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 ναι. Μιλάμε τώρα, αλλά τι χειροβομβίδα, διαρματικό να μου. Τι αντιαρματικό, το... ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για το σημερινό παιχνίδι να πούμε. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το εγγυμά του άνθρωπο. Όταν φτάνει σε σημείο η μισή κοινωνία, να πούμε, χθες πέρασε από τον Άγιο Φανούριο, να σου πω μια ιστορία. Ναι, για να σου φανερώσει φανουρόπιτα. Δεν μου φέρε ένα κομμάτι φανουρόπιτα, ρε, απατεώνες. Ναι. Λοιπόν, και βγαίνει ο άλλος, ανάβει κεράκι στο ξεκλήσι εκεί που είχε απ' έξω. Ναι. Λοιπόν, ο, τέτοια, άμα σου πω παλιά τι κάναμε, άμα σου πω δεκαετία 80 τι έκανα εγώ, όταν έπαιζε ο Ηρακλής, τι κεριά έχουμε ανάψει. Ναι. Λοιπόν, πραγματικό γεγονός τώρα, δεν είναι... Ναι. Το βλέπεις εσύ χθες με τα μάτια σου, το βλέπεις. Ναι. Το ζω. Ναι. Φεύγω, γυρίζω, πηγαίνω μέσα στην εκκλησία, γυρίζω, έχω παρκάρει το αμέχο, το παρκάρει εκεί πέρα ναι. Το αυτοκίνητο. Ναι. Πάω να ξεπαρκάρω, βγαίνει ο άλλος από το ξοκλήσι που είναι έξω ακριβώς πάνω στο δρόμο, να πω όσοι ξέρουν εκεί την περιοχή. Ναι. Στην κάτω τούμπα λες τώρα. Στην κάτω τούμπα. Ναι, στον Άγιο Φανούριο. Στον Άγιο Φανούριο, ναι. Ναι, λέμε πως μιλάς για άλλη περιοχή, για άλλη εκκλησία. Και με το που βγαίνει, το συναντάει κάποιο γνωστό του, να πούμε, και του λέει, τι γίνεται, του λέει, ένα ψυχεράκι. Και λέει, να δούμε, λέει, για αύριο τον Μπάου. Πρόσεξε τώρα. Δεν στιγμή είναι τώρα, καταλάβες. Ναι, δηλαδή ναι, ναι. Ο άλλος πάει και δεν είναι τώρα κανένας πιτσιρικάς, να πούμε, 17 χρονών ή καμιά... Δεν ξέρω, δεν τον είδα και πολύ της εκκλησίας, σε πάση περιπτώσει, να το πω, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τον είδα ένας τυπικός, ας πούμε, κλασικός αραντάρης, ας πούμε, ναι. Με τη δερμουδίτσα του, ας πούμε, που πάει και ανάβει το κεράκι και λέει... Και με το που βγαίνει έξω, το πρώτο πράγμα που λέει είναι για τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Ναι, εγώ, το... ναι. Δηλαδή, ναι. Όταν... Μια πόλη ολόκληρη. Ναι. Τι πόλη, η μισή Ελλάδα ψάχνει για εισιτήριο. Ναι. Και ανάβει κεράκια. Δεν κοιμάται. Ο άλλος ναι. Λέει δεν κοιμάται, δεν κοιμήθηκε ναι. Στο βράδυ. Ναι. Ο άλλος, μη σηκωθήκαμε το πρωί, βλέπουμε τις 9 του μηνός να πούμε στο ημερολόγιο. Στο ημερολόγιο. Ναι. Ήρθε η ώρα. Δεν μου αρέσει δηλαδή. Σήμερα, η γιορτή που είναι σήμερα δεν μου αρέσει. Ξέρεις τι είναι σήμερα, το είδες. Όχι, δεν το είδα. Είναι μεγάλη γιορτή, έχει και σταυρό. Αποτομή τιμίας κεφαλής Ιωάννου του Προδρόμου. Ναι, ναι, και α, είναι και θεοπίστης και Σαβίνα και Σέβη. Θεοπίστης να... Λοιπόν, επειδή το πας θεολογικά, θα σε ανεβάσω λίγο και με αυτό θα κλείσω. Κλείσε γιατί περιμένει και άλλη γραμμή από το κινητό και είναι κρίμα, ναι. Σωστό. Ναι. Αλλά πρέπει να πω κάτι σοβαρό. Λοιπόν, ναι. Θεολογικά, ναι. Διελθούσεις της εσπέρας, ναι. Περνάμε στην επόμενη ημέρα. Ναι. Πρόσεξε, προσέχεις. Δηλαδή με το που περνάει το απόγευμα, με το μπαίνουμε στο απόγευμα, ναι. Λοιπόν, περνάμε στην επόμενη ημέρα. Μπάλιστα. Οπότε άρα, το μάτς είναι 10 η ώρα, πάει στην αυριανή ημέρα. Ναι. Μπράβο, και αύριο τι είναι, του Αγίου Αλεξάνδρου. Αύριο του Αγίου Αλεξάνδρου. Τι έχουμε εμείς. Α, είναι Αλεξάνδρο, αύριο. Έχουμε εμείς Πασχαλάκη Πρίγιοβιτς. Αλεξάνδρ, βέβαια. Ωραία. Σε έχω φτιάξει. Με έχεις φτιάξει, δεν υπάρχεις. Ναι. Έγινε. Άρα, λοιπόν, μετράει ναι. Η αυριανή, όχι η σημερινή, έτσι. Του προδρόμου. Έτσι, που είναι η αποτομή. Ναι, έτσι, βέβαια. Έγινε, Ανδρέα, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γερά, τα λέμε και αύριο. Γερά, καλημέρα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα, περιμένει ο φίλος. Έλα, Μάριε. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Όνομα και ομάδα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Όνομα και ομάδα. Θανάσης Ηρακλής από Αθήνα. Θανάσης, οπαδός του Ηρακλή από την Αθήνα. Ναι, ναι, ναι. Είσαι Αθηναίος Ηρακλειδέας ή είσαι Μακεδόνας που μετήκησε στην πρωτεύουσα. Αθηναίος. Είσαι και Αθηναίος. Φοιτητής κιόλας. Ναι, Αθηναίος. Α, και φοιτητής στην Αθήνα σπουδάζεις ή εδώ. Επαρχία.
Στην επαρχία σου. Πάτρα, για την ακρίβεια. Ναι, ναι, ναι. Στην Πάτρα. Στην Πάτρα. Σωστό. Ναι, ωραίο. Ναι, ναι, ναι. Να πηγαίνει καλά, παλικάρι μου. Ωραίο, ωραίο. Να είσαι καλά, μου αρέσει. Ροκ πόλη. Ροκ πόλη η Πάτρα. Ωραία. Είναι, είναι, είναι. Αν και την έχουν κάνει λίγο λαϊκά, δεν είναι αλήθεια. Καλά, γενικά έχει σκυλοποιηθεί η Ελλάδα τελευταία δεκαετία, εννοείται. Είχε πολύ ωραίο συγκρότημα του Ιδρογόνο 3 η Πάτρα στα 90s. Φανταστικό συγκρότημα. Πέρα από Raining Pleasure και κάτι απόντε και τέτοια. Όχι απόντε, ψέματα. Του. Αγνοούμενοι, ξεχνά να το κάψω. Πάμε, πάμε, πάμε. Σ' ακούω. Θα σε γελάσω, ναι. Και εγώ και ΑΕΚ πήρα να πω. Ουρακοτάκος το πέναλτι. Ναι, για την ΑΕΚ, Ουρακοτάκος, ναι. Ναι, Θανάση, ναι, απλά ο κύριος Κώστας είπε ότι αυτά. Έλα, έλα. Είπε ο κύριος Κώστας, ο παδός της ΑΕΚ, ότι αυτά στην Ευρώπη λέει δίνονται. Κοίτα, επειδή είμαι φαν της Premier League, δεν νομίζω ότι δίνονται. Α, βέβαια, και... ευτυχώς για την ΑΕΚ. Ευτυχώς για την ΑΕΚ που είδε το πέναλτι. Και το πιο ασκέφερο ήταν οι δύο κόκκινες που πήρε η ΑΕΚ, διότι χάνουν τρεις αγωνιστικές οι παίκτες. Ναι, τραγικό. Τραγικό, ναι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, νομίζω άσχημη φάση ήταν τώρα. Δεν μπορεί να πει ότι ήταν και δύσκολος ο αντίπαλος. Ναι, αυτοκτονικό αυτό με τις κάρτες, βέβαια. Εννοείται. Να σου... Θανάση, δύο ερωτησούλες. Ναι, ναι. Αγγλία, ποια ομάδα, ποια ομάδα υποστηρίζει, είπες είσαι φαν της Premiership. Ναι, ναι. Arsenal, φίλε. Είσαι και μικρός Arsenal. Ναι, ναι, ναι. Ναι, είσαι Arsenal. Ναι. Έχεις ναι, ναι. Καλή φωνή για σοκ. Δεν έχω δει την Arsenal φέτος, μόνο γκολ και φάσεις είδα. Έχεις δει ολόκληρο μάτς. Έχω δει και τα τρία. Κοίτα, πιστεύω έχει γίνει δουλειά από τον Έμερι. Επιθετικά έχει γίνει, αλλά ναι. Δεν νομίζω ότι καλύφθηκε το θέμα με την άμυνα. Δηλαδή ο Σοκράτης καλός, αλλά... Όπα, έπεσε. Είπε για τον Σοκράτη, έπεσε. Έπεσε. Θανάση, αν θέλεις πάρε μετά το break. Sorry, έτσι έπεσε η γραμμή, δεν κάναμε κάτι εμείς. Έχουμε άλλη γραμμή, Σωτήρη. Όχι. Α, τελευταία γραμμή για το ημίωρο αυτό. Έτσι. Για αυτό το, μην καλείτε άλλη για αυτό το ημίωρο. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Έλα, αδερφούλη μου, από Κατερίνη σου ακούω, από Λιτόχωρο συγκεκριμένα. Από Λιτόχωρο, το όνομά σου, αν θες και ομάδα που υποστηρίζεις. Γιώργος και μόνο ΠΑΟΚ. Γιώργος και μόνο ΠΑΟΚ. Δεν είσαι και λίγο με Άρσεναλ ή κάτι άλλο στην Αγγλία, κάτι. Όχι, αδερφούλη, όχι. Αυτό εκεί η Άρσεναλ είναι ΠΑΟΚ. Η Άρσεναλ είναι ΠΑΟΚ. Ναι, αυτή. Το, αν υπάρχει οπαδός της Arsenal Άγγλος που να δηλώνει και ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ναι. Ευτυχώς μέχρι σήμερα δεν έχω γνωρίσει τέτοιον άνθρωπο. Όχι, άλλο κακό μου συμβεί. Ναι, άμα συμβεί και αυτό θα τα παρατήσω όλα. Ναι. Έτσι, μπράβο, ναι. Έτσι. Θα πας το μάτς σήμερα, Γιώργο, θα πας το μάτς σήμερα. Δεν θα πάω γιατί δουλεύω, δεν θα μπορέσω να πάω. Α, είσαι από τους άτυχους. Ναι. Ναι. Δεν πειράζει, όμως θα το δώσω στη τηλεόραση. Κάτσε, περίμενε, ρε φίλε, αφού δουλεύεις, δεν θα πας. Πώς θα το δεις στη τηλεόραση, τι δουλειά κάνεις? Δουλεύω σε μαγαζί, δουλεύω, μάγειρα σήμερα. Οπότε θα το, κλεφτά θα το βλέπεις. Ναι, κλειστά, ναι, εννοείται. Γιατί φαντάζομαι εσύ τώρα με μαγειρεύεις και βλέπεις τον Πάουξ στην τηλεόραση, τι φαγητά θα κάνεις, ρε φίλε. Τα κάψα όλα και θα πληρώσω και την τσέπη μου, δεν έχω πρόβλημα. Πες μας, πού δουλεύεις να μην έρθουμε σήμερα. Στο Δίον Πιέριας. Το λέει τρελός είναι αυτός. Το σημειώνω στο Δίον. Που είναι πάνω στο δρόμο. Που είναι πάνω στο δρόμο. Ναι, τα 5 φι. Τα 5 φι. Τρελός είναι. Δίον Πιερίας, 5 φι. Θα μαγειρεύει σήμερα ο Γιώργος. Θα βλέπει τηλεόραση. Ωραία. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Ωραία. Ναι. Τι να σου πω, ρε φίλε. Βασικά θα να ρωτήσω ποιος σφυρίζει. Αμάν, καλή ερώτηση. Περίμενε. Σωτήρη, ποιος σφυρίζει, θυμάσαι. Περίμενε λίγο. Περιμένεις μισό λεπτό, Γιώργο. Ναι, εγώ, ναι. Να ανοίξω το λάπτοπ λίγο. Έχω εδώ πέρα το ναι, λάπτοπ. Μου. Ναι, Γιώργο μου. Και εγώ. Ωραία, πολύ καλή ερώτηση. Μα... Οχ! Οχ! Στορκίζομαι στη μάνα μου, στορκίζομαι στη μνήμη της μανούλας μου, το οχ μου βγήκε με το που τον είδα. Μέρκελ. Ο Φέληξ Μπρίχ, ο Γερμανός. Sorry, δεν θέλω να εκφραστώ. Τον έχω κυνηγήσει με αγγλικούς συλλόγους τουλάχιστον 30 φορές και με Εθνική Αγγλίας. Αυτός είναι πολύ με τα μεγάλα ονόματα. Εύχομαι ολόψυχα, ειλικρινά, σήμερα να κάνει διαιτησιάρα. Θα τον κερδίσω, πα, κι όμως, θα το ξέρεις. Θα τον κερδίσω και τον ειδήσω. Πα. Μόλις τον είδα, όπως τον γύρισα και τον είδα, από τη φωτογραφία τον είδα. Δεν είναι το όνομα, τη φωτογραφία είδα πρώτα. Πα. Έγινε, αδερφούλη μου. Έγινε, καλημέρα, Γιώργο, να είσαι καλά. Καλά φαγητά απόψε. Καλά φαγητά, να είσαι καλά. Με καταλαβαίνεις, Σωτήρη, κοιτάω εκεί και ρίχνω μέσα, αντί για αλάτια, ζάχαρη θα ρίξει μέσα στα γιομιστά. Λοιπόν, γίνεται χαμός, παιδιά, για θέατρο. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ούκο λίγοι άντριδοι. Ούκο λίγοι άντριδοι. Είναι 5 διπλές προσκλήσεις για απόψε για την παράσταση Αντιγόνη, το αριστούργημα του Σοφοκλή, με Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου και Μιχάλη Σαράντη. Τρεις μονές για την αυριανή πρώτη μέρα του επετειακού Street Mode Festival. Με ονοματάρες, δεν σχολιάζω, ονοματάρες έχει και η αυριανή μέρα.
προσωπική μου καψούρα, Bad Movies, Memphis, Thousand Mods, συγγνώμη για το ότι είμαι ελληνόπληκτος, αλλά εντάξει τις ορώ, αμερικάνικες μπάντες και τις τρεις, New Model Army, Βρετανή Θεή, Dubbing Corporation, λατρεμένη της πόλης, Κακό Συναπάντημα, Κόζα Μόστρα, ο Αγγελάκας ο Γιάννης με τους 100 βαθμούς Κελσίου και άλλες μπαντάρες όπως οι καλοί μου φίλοι, η Overpower και η Joe Bones. Που ο κιθαρίστας ο ένας είναι ταξιτζής. Αν ήταν Αμερικάνος, θα είχε μερικά εκατομμύρια στην τράπεζα και θα ήταν απλά κιθαρίστας. Αλλά έτσι είναι. Άμα είσαι Έλληνας, πάρ' την κατάρα. Κάτσε εδώ πέρα και οδήγα ταξί, όπως ο Παπαδόπουλος. FM κενό, ονοματεπώνυμο, δίπλα γυαλιά ή θέατρο ή φεστιβάλ ή τα δύο από αυτά ή και τα τρία. Αποστολή στο 54526. Άματη επιστροφή μας και πάλι θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές 2310-287-888. Τι ξύλο είναι αυτό που πέφτει, τι ξύλο μηνυματικό είναι αυτό. Καλημερίζω και Σταύρο Κόλκα, ο οποίος μπήκε με μια γλυκιά κουβέντα. Κατέβασε ό,τι μπορούσε και δεν μπορούσε. Περιμένει μια γραμμή, οι γραμμές είναι ανοιχτές. 2310-287-388. Οι διαγωνισμοί τρέχουν με το Street Motor Festival. Λογικά να είναι μπροστά. Υπάρχουν καμιά 35 συμμετοχές. Γύρω στις 20-22 για το θέατρο. Είναι τρεις μονές προσκλήσεις για την αυριανή πρώτη μέρα του Street Mod Festival στο Fix Open Air στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στο Fix Open Air Multiplex, με θεϊκά ονόματα από την αναρτική μουσική και ξένα και ελληνικά. 5 διπλές για την Αντιγόνη. Η Αντιγόνη απόψε του Σοφοκλή. Το αρχαίο θέατρο, η αρχαία τραγωδία μάλλον, συγκρούεται με την τραγωδία στην Τούμπα. Αθηνά Μαξίμου, Εμίλιος Χιλάκης, Μιχάλης Αράντης στο θέατρο Δάσους απόψε, ώρα 9. 5 διπλές προσκλήσεις και 2 ζευγάρια γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express FM κενό. Ονοματεπώνυμο, το σχετικό, τα σχετικά αποστολή στο 54526. Δεν έκανα ποτέ σχέσεις χορηγίας για να ανέβω ψηλά. Έτυχε να κάνω 2 σχέσεις με πλούσιους άνδρες, Στέλλα Μπεζεντάκου, πριν από λίγο στο κανάλι του Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαβίδη. Και πάω στη γραμμή. Καλημέρα. Το όνομά σου, φίλε, και η ομάδα που υποστηρίζεις. Έλα, Μάρια, Θανάση από πριν. Θανάση, ωραία πάλι. Καλή, έπεσε η γραμμή σου. Ναι, πάμε, Θανάση. Ναι, είχαμε μείνει στο σημείο να μου πεις. Για το Σοκράτη. Για το Σοκράτη, πώς τον είδες στα πρώτα μάτς? Δεν τον έχω δει ακόμη. Μόνο σε γκολ και φάση τον είδα. Ναι. Τον θεωρώ αργό για Premier League. Ναι. Δεν μου γεμίζει το μάτι. Το λέω. Είναι εργατικός παίκτης. Από τη μέρα που πήγε το λέω. Από τη μέρα που πήγε το λέω. Ναι, κοίτα, αμυντική που μου αρέσει σε τέτοιο επίπεδο είναι ο Van Dijk της Liverpool. Ναι. Και ο Lindelof μου άρεσε πριν όμως έρθει στη Manchester. Ο Σουηδός. Μου φαίνεται και αυτός κάπως αργός, ναι. Ο οποίος δεν τώρα ξέρω. Βλέπει τι σημαίνει η Αγγλία. Ναι, όχι, όχι. Νομίζω ότι η Αγγλία εκτός είναι το πιο ανταγωνιστικό. Είναι, θα το χαρακτηρίζω σαν το NBA. Ναι. Δηλαδή και θεαματικό είναι και ανταγωνιστικό. Το αντίστοιχο. Και μπορείς να κάτσεις να δεις. Φούλαμ, Everton, West Ham, Wolves. Αυτά οι Ισπανίες, οι Ιταλίες δεν νομίζω μπορείς να καταλάβεις. Θανάση, δηλαδή, πολύ απλά. Αταλάντα και δεν τίποτα. Μπορεί ποδοσφαιριστής στην Αγγλία να λουφάρει ούτε 2 δευτερόλεπτα. Είναι 90 όχι, minutes εννοείται, action. Εννοείται. Έτσι. Μα είναι μόνο στην Αγγλία μπορείς να δεις derby. Μπορεί έτσι. Να ρίξει 5-0, 0-3, 1-4. Δεν. Το έχω πει 100 φορές. Ναι. Το έχω πει 100 φορές. Είδαμε την απάτη του Σεφτσένκο όταν πήγε στην Τζέλσι, γελούσε η κοινωνία όλη. Έχει τύχει μάτς της Τσέλσι να μετράω τους παίκτες, νόμιζα ότι απέβαλε ποδοσφαιριστή. Και απλά ο ενδέκατος ήταν ο Σεφτσένκο, που το είπε προς τιμήν του, φυσικά και δεν κάνω για εδώ, ήρθα απλά επειδή η γυναίκα μου πήρε δουλειά στην Αγγλία. Έχει παντρευτεί Αμερικάνα μοντέλο και ήταν σε ένα γραφείο στο Λονδίνο. Του κάτσε τους εγώ, ο απατεώνας κλασικός αργός παίκτης, απάτη κλέφτης ποδοσφαιριστής μπροστά της στη Μίλαν, στην Ιταλία. Μια χαρά για την Ιταλία. Όπως και ο Ιμπραήμοβιτς μου φάνηκε βαρύς για Αγγλία. Άστο. Αυτόν δεν τον πάω κιόλας. Δεν τον πάω αυτόν καθόλου. Ναι, άστο. Ναι, ούτε με εμάς αυτό το στυλ. Δηλαδή στα μεγάλα μάτια θεωρώ ότι κρυβόταν. Ψευτο, και με Παρί, ναι. Και με Μπάρτσα. Ψευτοπόζερος. Παίκτης μόνο για 2-3 μεγάλες στιγμές το μήνα. Εντάξει. Θανάση και για να United κλείσουμε. Πώς βλέπεις. Ναι, ναι. Τη United. Να σου κάνω μια ερώτηση πριν κλείσεις. Ναι, ναι. Είναι εγώ ποδοσφαιρική. Ναι. Ναι. Καλύτερη ευρωπαϊκή ταινία που είδες τώρα τελευταία. Είδα το Λεβιάθαν που είχες προτείνει στη Μαρμίτα. Η Ρώσικη. Αλλά θέλω να προτείνεις μια άλλη καλή. Ναι, ναι, ναι. Η Ρώσικη. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ευρωπαϊκή, ναι, 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 ευρωπαϊκή, ωραία. Ευρωπαϊκή, ευρωπαϊκή. Ναι, 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 ναι. Να σου πω το νησάκι, η Ισπανική. Ωραία. Ψυχολογικό. Θρίλερ, δέστο. Δέστο. Αστυνομικό θρίλερ, δέστο. Πολύ ωραία. Okay. Τι υποστηρίζεις σήμερα, θες να περάσει ο ΠΑΟΚ ή Μπενφίκα σαν Ηρακλειδέας? Είμαι με τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να με θεωρούν ανώμαλο, αλλά είμαι με τον ΠΑΟΚ για κάποιο λόγο. Γιατί ανώμαλο, αγόρι μου, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Θέλω να περάσω πάνω στον αλήθεια. Έγινε παλικάρι και μου. Και καλή επιστροφή στον Ηρακλή και τη Λίντζ. Με συγκινείς. Με Λίντζ και Ηρακλή με συγκινείς.
Έγινε ανώμαλε. Θανάση, sorry, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα που υποστηρίζεις. Είμαι ο Γιάννης, κατάλαβες ποιος Γιάννης. Είσαι ο Γιάννης, κατάλαβες ποιος Γιάννης. Sorry ρε Γιάννη, τώρα το μυαλό μου... Δεν κατάλαβες. Δεν είσαι που ο μόνος... Που βγήκα έξαλλος και σε έλεγα πώς τα βρήκες με αυτόν εδώ τον μαϊμού οπαδό. Α, με τον οπαδό από της ΑΕΚ. Από την Αθήνα. Από τη Νέα Φιλαδέλφια. Ναι, είσαι ο Γιάννης, ναι, οπαδός του... Πώς τα βρήκατε και συμφωνήσατε ότι ναι, μεν, αλλά... Και δεν συμφώνησα σε όλα. Και, δεν συμφων... και επίσης σε άκουσα, σε άκουσα το ίδιο μεσημέρι στο Ζαγόρα. Ότι είναι αδικημένος. Σε άκουσα το ίδιο μεσημέρι. Σε άκουσα το ίδιο. Το μεσημέρι στο Ζαγόρα και έβαλε στο στόμα μου πράγματα τα οποία δεν τα είπα. Πάμε, Γιάννη, σ' ακούω. Είπατε μια κουβέντα προχθές ότι σας αρέσει το αντρικό ποδόσφαιρο, έτσι. Το αντρικό. Το δυνατό, ρε παιδί, το physical. Θέλω ξύλο, ναι, θέλω, ναι, ξύλο, ναι, physical. Αντρικού τύπου. Μπράβο, ναι. Παλιό καλό βρετανικό που δεν υπάρχει. Όταν το έκανε ο ΠΑΟΚ αυτό, ναι, βγάλατε άλλες τόσες, χύσατε τόσο μελάνι για να κατηγορήσετε αυτό το στυλ παιχνιδιού. Πότε το έκανε ο ΠΑΟΚ αυτό. Μαζί με τη μηχανή του κοιμά που χαρακτηρίζανε οι Μουσίτσους Μουσίτσους από τον Νότο, ναι, που έρχεται το χειμώνα με το που ξεκινάει το πρωτάθλημα και ξεχειμωνιάζει εδώ στη Θεσσαλονίκη και πετάει, ναι, πυράκια, ναι, ότι η μηχανή του κοιμά, ναι, που είναι ο ΠΑΟΚ, έχει και ένα δολοφόνο, λέει, μέσα. Ποιον? Που εννοώ στον Παύλο. Τον Παύλο. Ξέρετε όλοι τον Παύλο. Άλλο το αλήθικο, το αλήθικο το βρώμικο και άλλο το αντρίκιο το ξύλο που έριξε η Μπέρνλι επί 90 λεπτά στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Οκ, ακούστε λίγο. Αν είναι έτσι που λέμε, ρε παιδιά, να καταργηθούν, για μένα ένας θεσμός, ένας νόμος πρέπει να καταργηθεί πλέον, να τελειώνει. Για να δούμε μπαλάρα, να δούμε 10-15 γκολ να μπαίνουν, να γίνει λίγο μπάσκετ, να τελειώνουμε. Να καταργηθεί το offside, όχι το penalty. Και το penalty για μένα. Και το offside και το penalty. Το penalty, ναι. Γιατί άμα είναι να καταργηθεί το penalty, θα πάρουμε, ρε φίλε, όλοι θα πάμε να βρούμε από 4-5 Ουρουγουανούς που ξέρεις τι γίνεται εκεί πέρα. Ας βρούμε. Τίποτα χιλιανούς. Δεκτών. Και θα γίνεται εδώ πέρα σπατομόστρο, φίλε. Θα έχει κάρτα, θα έχει τιμωρία. Είπαμε το ποδόσφαιρο, Μάρι, όμως, να πάει λίγο μπροστά, όχι πίσω. Ανάλογα πώς το νοείς τον μπροστά. Πώς το νοείς τον μπροστά. Ναι, φίλε, κάτω λίγο είναι ένα άθλημα, ένα σπορ. Αν το ποδόσφαιρο πήγε μπροστά. Αν το ποδόσφαιρο πήγε μπροστά. Με τον Σάμι Κεντήρα. Με τον Σάμι Κεντήρα να παίρνει παγκόσμιο κύπελο. Θα ξεράσω τώρα, δεν μπορώ. Δεν θέλω να πάει έτσι μπροστά. Φτάνει. Πολύ πήγε. Ναι, κοίταξε λίγο. Η ομοσπονδία αυτού νου που λες εσύ, ναι, παγκόσμιο κύπελλο. Ναι, η Mercedes-Benz, η Mercedes, η εθνική Mercedes, ναι, η εθνική Mercedes. Ναι, η εθνική Mercedes. Ναι. Με Πολωνούς, Τούρκους και Μογγόλους. Άκουσα με λίγο να σου πω πώς είναι με τις εθνικές. Ναι, με, ναι, τις εθνικές δεν υποστηρίζω καμία εθνική που έχει, ναι, ξένους μέσα. Ναι, ωραία. Έτσι, τέλος, ναι, αυτό εδώ πέρα θέλω να είναι. Εντάξει, ωραία. Γιατί δεν υπάρχει λόγος, ρε φίλε, να γίνει έτσι παγκόσμιο κύπελο από τη στιγμή που έχουν γίνει οι ομάδες τύπου Chelsea. Άρα Ελλάδα με Ντανιέλο Μπατίστα δεν ήσουν. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με Ντανιέλο Μπατίστα δεν είμαι. Βασικά δεν υποστηρίζω και την εθνική, είμαι με την Αργεντινή. Α, ωραία, αντί για Ελλάδα, Αργεντινή. Έγινε, Αργεντινή, αγόρι μου, έγινε, Γιάννη, να σε καλά, παλικάρι μου, να σε καλά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Δεν θέλει Ελλάδα με Ντανιέλο Μπατίστα, θέλει Αργεντινή. Με τον Ταλιαφίκο. Ο Ταλιαφίκος, ο αριστερό μπακ. Πώς σε λένε, Ταλιαφίκο. Πού παίζεις, Αργεντινή. Ναι, καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, πέρα. Καλημερίζω, καλημερίζω λατρεμένο Σάβα, έναν από τους πιο τυχερούς Μακεδόνες. Παντρεύτηκε Πελοποννήσια, έχει σπίγια σε τρία μέρη στην Πελοπόννησο. Καλημέρα, Σάβα. Καλημέρα και στο Σωτήρι. Και στο Σωτήρι, βέβαια. Ανταποδίδει και ο Σωτήρης. Ανταποδίδει. Ναι. Θα πας σήμερα στην Τούμπα. Όχι, Μαρία, στη δουλειά πάω. Μέχρι τώρα να σου πω δεν είδα και κανένα παιχνίδι, γιατί δούλευα. Το βράδυ θα δουλεύει στην ώρα του ΠΑΟΚ. Ναι, 10:30 κολλάω. Θα δω μετά λίγο, ό,τι προλάβω μετά. Δεν το βλέπεις κανένα κινητό την ώρα που οδηγάς, το λεωφορείο. Στο ραδιοφωνάκι, σταύρω κόλκα και εντάξει. Στο ραδιόφωνο, με κόλκα, τι ωραία. Με κόλκα. Μπορείς, ρε φίλε, να οδηγάς και να ακούς κόλκα, σοβαρά τώρα, πέρα την πλάκα, έτσι, Σάβα, σοβαρά. Ναι, πάντα, πάντα. Ναι. Πάντα. Εγώ θα περνούσα με τρία κόκκινα αν άκουγα κόλκα. Ναι. Οδηγάω, λέει και αυτά που λέει, ξέρεις, τα κάτι περίεργα εκεί πέρα, γελάω μόνος μου, κοιτάζουν οι άλλοι, σου λέει τώρα τι γελάει αυτό. Ναι, τα βλέπει όλα ότι είναι εναντίον του ΠΑΟΚ, σφυρίγματα, ναι, υπέρ του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Έγινε, Μαρία. Ωραία, μου. Σάβα, καλημέρα, παλικάρι καλημέρα μου, να είσαι καλά. Φιλιά σε όλους τους μαχητές του ΟΑΣΤ που μας ακούνε. Να είστε καλά, παιδιά. Γραμμές ανοιχτές, 2310, 287 και 3 οκτάρια. Καλημερίζω Νίκο Μοσχοβίτη και το αφιερώνω το κομμάτι με το οποίο θα μπούμε
Θέλω να μου πει αν του αρέσει ή όχι. Πάμε λίγο, ρε Σωτήρη. Ήταν όλα εντάξει. Καλημερίζω Bad Movies, παλικάρια, έτοιμοι για αύριο. Να τα διαλύσετε όλα, να γίνει ρημαδιό εκεί, στη μεγάλη σκηνή του Street Mod. Πω πω, τι έχει να γίνει αύριο, ρε παιδιά. Τι έχει να γίνει. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα Γκέομ. Καλημέρα Μπέμπι, να είστε καλά. Γερά, πάμε. Bad Movies, τρελή μέρα αύριο. New Model Army, Αγγελάκας, κακό συναπάντημα. Social Ways, τη βολέα, τι έχει να γίνει. Thousand Mods, Overpower, Joe Bones, Memphis. Memphis, χαμός, χαμός. Φίλε Λευτέρη 152, έχει βγει για το Street Mod Festival μόνο το όνομά σου. Στείλε και επίθετο. Αγαπητέ Λευτέρη 152, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Γιατί ρε Σιμάρια οι Βρετανοί παίκτες τι έκαναν εκτός Αγγλίας? Ρας, Μπέκαμ, Όουεν κτλ. Μόνο ο Κίγκαν έκανε καριέρα. Λέει ο νεαρός και όσοι καλός γνώστης του ποδοσφαίρου 70's και 80's Ρωμανίστα. Κάνεις λάθος. Ο Ρας πήγε στη σειρότερη Γιουβέντους των τελευταίων 35 ετών, ο Ιαν Ρας, δεν ήταν καθόλου μα καθόλου ευτυχισμένος, έπαιζε μόνος ξεκομμένος σε μια ομάδα που έπαιζε μόνο ξυλίκι και άμυνα πίσω. Ο Όουεν δεν τα πήγε άσχημα στη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν κατάλαβα γιατί, και ο Μπέκαμ στη Ρεάλ Μαδρίτης, ναι δεν κατάλαβα, και κάτι άλλο, να σου πω κάτι ρωμανίστα, ναι οι Βρετανοί είναι μόνο για το Βρετανικό παράδεισο. Για μένα τραγικό το ότι ο Μπέκαμ πήγε εκεί πέρα με τους Ταμτάκους. Τι δουλειά είχε ο Ντέιβιντ ο πρίγκιπας με τους Ταμτάκους? Τι δουλειά είχε να πάει? Τι δουλειά είχε ο Ανρί από βασιλιάς του Λονδίνου να πάει στο Ταμτακοχώρι που υποστηρίζει ο κάθε επικραμμένος φοιτητής που κάνει τζίβες πρώτο έτος, κάνει και λίγο καναχόρτο και ακούει Λοκομόντο στη Βλαχο Μπαρσελώνα. Τι δουλειά είχε ο Ανρί από βασιλιάς του Λονδίνου? Λοιπόν, πάμε γραμμές, περιμένουνε. Αναστασία, κατευθείαν μετά έλα και βάλε τα μηνύματα γιατί πάλι εξαφανίστηκαν. Θα πάω να κάνω ρημαδιό όλα μέσα, μα την Παναγία. Σήμερα είναι το τελευταίο. Θα πάω να κάνω ρημαδιό, μα την Παναγία. Άντε, έχω τρελαθεί από την ώρα που γύρισα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Όνομα και μάδα υποστηρίζει? Θοδωρή, είμαι ΠΑΟΚ. Θοδωρή, ο παδό του ΠΑΟΚ. Καλημέρα, Θοδωρή, ακούμε. Λοιπόν, να σχολιάσω κάποια πράγματα που ακούστηκαν τελευταία στο σταθμό. Ναι, παλικάρι μου. Γιατί, ναι. Επέτρεψέ μου λίγο να είμαι λίγο στενάχωρος. Ναι, στο σταθμό γενικά ή στην εκπομπή τη δικιά μου? Στο σταθμό. Στο σταθμό. Στην εκπομπή τη δικιά σου. Στη δικιά μου. Λοιπόν, ναι. Ήμουν από τους πρώτους που έλεγα και λέω ότι ο Άρης, ο Ηρακλής, η Καλαμαριά πρέπει να είναι στην πρώτη κατηγορία. Ο Απόλλωνας Καλαμαριάς είναι η ομάδα, ναι, δεν είναι Καλαμαριά. Πρέπει να είναι στην πρώτη κατηγορία, όχι για να κόβουν βαθμούς από τον Ολυμπιακό και από το ΠΟΚ, όπως λένε κάποιοι άλλοι, αλλά γιατί αξίζουν να είναι. Έτσι, σωστό. Ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα, ο Ηρακλής είναι μεγάλη ομάδα, ο Απόλλωνας Καλαμαριάς είναι ιστορική. Φυσικά. Και μεγάλη ομάδα. Και ο Μακεδονικός για μένα έτσι, είναι. Πρέπει και ο Μακεδονικός, μπράβο, ναι. Γιατί δεν μπορεί τώρα να έχει Τρίπολη, επειδή το κάθε χώρο ομάδα στην πρώτη εθνική και να μην έχει Θεσσαλονίκη και να έχει μία μόνο. Δεν γίνεται. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Αλλά από την άλλη. Βλέπω ένα μίσος κατά του ΠΑΟΚ, ένα μίσος, μια απορία πώς κέρδισε το πέναλτι ο Πρίγκοβιτς προχθές. Μέχρι στο Συμβούλιο Επικρατείας δεν το έχουν φτάσει το θέμα. Γιατί κέρδισε το πέναλτι ο Πρίγκοβιτς προχθές? Ναι, ναι. Έτσι βγάλανε άξιστο τον Πρίγκοβιτς, τον βγάλανε χάσω γκόλ, τον βγάλανε αυτό και δεν πρέπει να γίνεται και έτσι. Ακόμα και εσύ ο ίδιος έλεγες ότι βλέπω ένα παλικάρι, ένα 90 και απορώ πώς πέφτει. Το λέω για όλους. Για όλους το λέω αυτό, Θοδωρή. Για μένα αν μιλάς, να τοποθετηθώ. Το λέω για όλους. Δεν μπορώ να βλέπω άντρακλα ένα 90. Να τον αγγίζει ο άνεμος και να πέφτει. Δεν μπορώ, έχω πρόβλημα. Φίλε μου, καλέ, δυστυχώς έτσι είναι κανονισμοί. Έτσι είναι κανονισμοί. Ο να αλλάξω, εγώ τους πολεμάω. Τους πολεμάω, δεν κατάλαβα. Να πολεμήσουμε για ό,τι θες. Θοδωρή, κάποτε και στην Αμερική οι μαύροι δεν μπαίνουν στα λόγια. Είχε άλλα λεωφορεία για τους μαύρους. Τι να κάνω, πρέπει να γίνει αγώνας. Αυτό είναι ρατσισμός. Α, την πάμε τώρα. Ναι, μα κάτσε, έγινε κάποιος αγώνας για να μπαίνουν οι μαύροι σε όλα τα λεωφορεία. Και στο ποδόσφαιρο πρέπει να γίνει αγώνας. Τι να κάνουμε τώρα. Μπράβο. Λοιπόν, να πέσουν λίγο οι τόνοι. Να πέσουν λίγο οι τόνοι. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Τώρα οι τόνοι δεν είναι. Τόση ώρα κάνουμε κομπή και χθες και σήμερα οι τόνοι είναι χαμηλοί. Δεν είναι μπράβο, τόνοι. Μπράβο, ναι. Είναι χαμηλοί. Εντάξει, εγώ βλέπω και παρακολουθώ γενικά και στο ίντερνετ και παντού. Έτσι, ωραία, δεν ωραία. Το επίσημο site του Άρη βγαίνει και λέει τα όνειρά μας θα πάρουν εκδίκηση. Γιατί ρε φίλε, το ποδόσφαιρο είναι εκδικητικό σπορ. Ναι, ναι, αυτό λίγο ναι. Είναι λίγο. Ναι. Για official τοποθέτηση είναι λίγο. Θα ακούω και όταν σε παίρνω πρώτη φορά. Να βγαίνει κάποιος και να λες στο ραδιόφωνο τα όνειρά μας θα πάρουν εκδίκηση. Ναι, και στο σποτάκι λίγο είναι, ναι, δεν είναι τόσο politically correct, αλλά έτσι είναι έτσι, η ζωή, η Θοδωρή. Έτσι, ναι. Ωραία. Έτσι είναι, δυστυχώς. Έγινε, Θοδωρή, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Κάποιος θα είναι λίγο δυνατός, κάποιος θα είναι λίγο πιο δυνατός. Έγινε. Λοιπόν, περιμένουν πλάτε. Ακόμη δύο, μην καλείτε άλλοι, γιατί είμαστε οριακά στο χρόνο. Καλημέρα, φίλε. Ναι, καλημέρα, καλημέρα, αδερφέ.
το όνομά σου και... Ναι. Μία διευκρίνηση ήθελα. Περίμενε. Το όνομά σου και ομάδα που στηρίζεις, φίλε. Γιάννης Ηρακλής. Γιάννης, οπαδός του Ηρακλή. Ναι, ναι. Ναι, Γιάννης, ακούω παλικάρι μου. Ομοειδεάτης μου είσαι, ναι. Ήθελα μία διευκρίνηση από σένα. Ναι. Είπες σε κάποιον προηγούμενο ότι αν μπορεί να ακούσει αναμετάδοση κόλκα όταν οδηγάει. Αν μπορεί να ακούσει κόλκα ενώ οδηγάει. Ναι, είναι και οδηγός του ΟΑΣΤ, έχει μεγάλη ευθύνη ο άνθρωπος. Λεωφορεία, μεταφέρει κόσμο. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση να είσαι, ναι, μπορείς να ακούσεις αναμετάδοση κόλκα. Εγώ δεν σε λέω μόνο να οδηγάς. Ναι. Μπορείς. Λέοντος αφού 18 έκτο όροφο, έλα τώρα να σε αγκαλιάσω. Καλημέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Σου αξίζουν τα πάντα στη ζωή σου. Να είσαι καλά, Γιάννη. Άλλη γραμμή δεν υπάρχει. Προλαβαίνουμε άλλη μία. Άλλη μία τώρα, αν καλέσει όμως. Τώρα. 2310-287-888. Ρωμανίστα, για αυτά που αναφέρεις, βλέπεις το καθένα. Ο Ιαν Ρας το είχε πει ο ίδιος, ένιωθε στην Ιταλία τελείως μόνος. Μία μακάβρια χώρα που είναι σαν την Ελλάδα. Αγκαλιάζει μόνο τους δικούς της. Το είχε πει ο Ιαν Ρας. Είχα διαβάσει τρελή συνέντευξη και πολύ ωραίο αφιέρωμα με τον οποίο είχα συνομιλήσει, με τον τεράστιο, πολύ ωραίο αφιέρωμα στον Ιαν Ρας στην Ιταλία, του τεράστιου και μοναδικού Θεός χωρέστον, Ηλία Μπαζίνα. Με τη φανταστική στήλη στην πρώτη θέση του φιλάθλου, που έλεγε για τη μοναξιά ενός Βρετανού στην Ιταλία. Έτσι. Τρισάθλια αλέγκρο χώρα, που είναι μόνο για αυτούς. Μόνο για τους Ιταλούς. Τι σχέση τώρα είχε ο Ιαν Ρας εκεί? Απλά το αγγλικό ποδόσφαιρο τότε ήταν σε οικονομική ένδυα, τα μεγάλα όνομα τώρα πηγαίναν στην Ιταλία και πήγε ο Ιαν Ρας σε μια ομάδα που έπαιζε φουλ κατενάτσιο. Φουλ κατενάτσιο. Με μηδέν σέρβις. Και ολόκληρες τις άμυνες προσαρμοσμένες πάνω του. Έχω δει αναλύσεις και φάσεις και στον Guerin Sportivo που είναι συνέχεια ο Ιαν Ρας τριγύρω με τρεις αμυντικούς. Τι να κάνει, ας πούμε. Ιδιαίτερη περίπτωση. Για τους άλλους που είπες, Kevin Keegan δεν σχολιάζω, τον προσκυνούσαν οι Γερμανοί, τεράστια καριέρα στο Αμβούργο, που το οδήγησε μόνος του στον τελικό του πρωταθλητριών, όπου ευτυχώς εκεί πέρα φυσικά τους καθάρισε η Nottingham Forest, του μεγάλου Brian Clough. Δεν σχολιάζω, μεγάλη βραδιά εκείνη. Μη σου πω τι είχα κάνει εκείνο το βράδυ. Ήμουνα στην τηλεόραση μπροστά με το εσώρουχο, Αμβούργο Nottingham Forest. Για Μπέκαμ και Owen που λες, ο Μπέκαμ πήγε σε μια ποζεράτη Real Madrid, της έκανε ποζεριές. Οκ. Okay. Εντάξει. Για το χρήμα, για τα λεφτά. Έκανε 5 σέντρες στα κάθε μάτς, έκανε και δύο φαουλάκια, πήγε σε μια Real Madrid η οποία έβριθε αστέρων. Έβριθε αστέρων. Ο Owen μια χαρά έπαιξε στη Real Madrid. Τι να έκανε, ας πούμε. Σπαθιά να κατάπινε, δεν κατάλαβα. Εντάξει. Αλλά γενικά οι Βρετανοί, γιατί να βγει ο Βρετανός? Για μένα, Βρετανός ποδοσφαιριστής που πριν τα 32 του βγαίνει εκτός της Βρετανίας, δηλαδή είναι τραγικό. Για ποιο λόγο? Μόνο για να αυξήσει τον λογαριασμό του στην τράπεζα, αυτό. Τίποτα άλλο. Για ποιον άλλο λόγο? Για τι άλλο λόγο? Εντάξει. Και ο Ανρί, τι επειδή πήρε, έγραψε στην καριέρα του, ας πούμε, Champions League. Από βασιλιάς του Λονδίνου πήγε σε αυτούς, ντρέπω να πω το όνομά τους, πήγε σε αυτούς. Μεγάλη ταμτακιά του Ανρί. Αν τον δω από κοντά θα του το πω. Θα του το πω. Είχα πει αρκετά στο Βενγκέρ, παραμονή του ΠΑΟΚ Άρσεναλ, στο Μακεδονία Παλάς. Μαζί του πόση ώρα μιλούσα. Εντάξει, και με τον Πατ Ράις μίλησα τότε. Δυστυχώς δεν μίλησα με David Platt. Ήταν κρυμμένος σε ένα τραπεζάκι στο βάθος, απομονωμένος, και έπινε κρασί. Γιατί για τον David Platt είχα πάει βασικά εγώ. Το μεγάλο David Platt που μου χάρισε την υπέροχη εκείνη στιγμή στο Αγγλία-Βέλγιο, στο 119. Άλλος οργασμός ήταν εκείνος. Άλλος οργασμός στο Αγγλία-Βέλγιο, 119, στην Ιταλία, το 90. Λοιπόν, αυτά. Αναστασία, να κλείνουμε σιγά-σιγά. Έχουμε αλλαγή. Αναστασία έχω, τελευταία λεπτά. Μαζί μου έφυγε Σωτήρης. Είναι και σε μούντο Σωτήρης για το βράδυ, για το παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Με χαλή τους λατρεμένους Bad Movies. Αλέξανδρος Θέατρο, γυαλιά, καλημέρα, Σλαμάνα, σε καλά. Αλέξανδρε, μπαίνεις για όλα. Οκ, τελευταία στιγμή μπήκες. Εσύ γράφεις, τελευταία στιγμή μπήκες στο αεροπλάνο. Λοιπόν, παίρνω ανάσα μουσική με χαλή Bad Movies. Πηγαίνουμε στις κληρώσεις. Ξεκινάω αντιστρόφως ανάλογα από τις συμμετοχές. Αύριο
Αύριο είναι με το καλό Πέμπτη, θα είμαστε εδώ με Χρύσανθο και με Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Θα έρθει ή με ροζ πλερέζα ή με μαύρη πλερέζα, δεν το ξέρω, θα έρθει πάντως. Θα δίνουμε προσκλήσεις για την δεύτερη μέρα του Street Mode, για την Παρασκευή. Να είστε σε ετοιμότητα, έτσι. Και ό,τι άλλο προκύψει βέβαια από δωράκια. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε με γυαλιά από τα Opticon Express. Νικητές είναι οι Γιάννης Γιαβρίδης και Ανέστης Αϊβατζίδης. Επαναλαμβάνω, Γιάννης Γιαβρίδης, τελειώνει 150, και Ανέστης Αϊβατζίδης. Από... τι ώρα είναι, 12 και 1 είναι τώρα. Από την 1:30 και μετά μπορούν να πάνε σε ένα από τα 5 Opticon Express, τα 2 στο Πόρτο Καράς, τα άλλα 3 στη Σαλόνικα City, για να καβατζώσουν από ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα καταστήματα του Αντώνη, The Master of Forces, Δημητριάδης. Πηγαίνουμε στο θέατρο Αντιγόνη, τρελή συμμετοχή και από Άντριδη. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί είναι απόψε το θέατρο. Μπράβο ρε παιδιά, μεγάλη συγκίνηση. Αν έχω τέτοιους Άντριδη, πραγματικά είμαι περήφανος για την δουλειά που προσφέρω, για την ποιότητα της δουλειάς που προσφέρω. Νικητές είναι οι Γιάννης Κοντίδης, Μαρία Πολύχρου, Ηλίας Πανέτας, Μαργαρίτα Λαΐτσου και Κωνσταντίνος Λιακούδης. Επαναλαμβάνω αντιστρόφως για το θέατρο απόψε. Κωνσταντίνος Λιακούδης, Μαργαρίτα Λαΐτσου, Ηλίας Πανέτας, Μαρία Πολύχρου, Γιάννης Κοντίδης. Και πηγαίνω τώρα στο Street Mode Festival, 43 συμμετοχές. Παιδιά, μακάρι να είχα περισσότερες προσκλήσεις. Τρεις είχαμε, τρεις δίνουμε. Μακάρι να ήταν και διπλές, μακάρι να ήταν και παραπάνω. Λοιπόν, νικητές οι Μιχάλης Ελευθεριάδης, Ορέστης Μανασής και Αντώνης Θεοφίλου. Επαναλαμβάνω αντιστρόφως για το Street Mode Festival για αύριο Πέμπτη, Αντώνης Θεοφίλου, Ορέστης Μανασής, Μιχάλης Ελευθεριάδης. Λοιπόν, ακολουθεί η εκπομπή ΠΑΟΚ 24. Ευχαριστώ πολύ Σωτήρη Δασκαλάκη, ευχαριστώ Αναστασία για την πολύτιμη συμπαράστασή τους. Σας αφήνω, πάω έξω να χτυπήσω αλμυρά και γλυκά που έφεραν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ με αφορμή τη χαρά που έχουν και την αισιοδοξία για το απόψινό μάτς. Φαντάζομαι τι έχουν να μας φέρουν αύριο αν περάσει ο ΠΑΟΚ. Τρομάζω και μόνο στη σκέψη. Και θερμή παράκληση από Μαριλίζα, Αναστασία και τα άλλα παιδιά εδώ στο Λίμπερο. Όσοι οπαδοί του ΠΑΟΚ θα πάρουν εισιτήρια μετά την μία, παρακαλούνται να φέρουν σουβλάκια, πατάτες, μπιφτεκάκια τέτοια. Όχι τυριά και γλυκά. Οκ. Λογικό νομίζω. Άιντε, keep on fucking rocking, αδέρφια.